Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η μεγάλη περιπέτεια ενός παιδιού που περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι και από έντυπο σε έντυπο, της σχεδόν πεντάχρονης, γιατί είναι 4,5 ετών, Μαρίας, είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Και όχι μόνο φυσικά, γιατί έχουμε και άλλα θέματα, αλλά αυτή η περιπέτεια και βεβαίως η μεγάλη αποκάλυψη του Zoogla.gr που κατάφερε να ανακαλύψει τους γονείς αυτού του παιδιού και που φυσικά είναι ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τι συμβαίνει, δεν το γνωρίζουν τα μέσα που γράφουν. Το τι ακριβώς συμβαίνει θα το κουβεντιάσουμε σήμερα. Και ποια είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτής της ιστορίας, που είναι και ένα χαρτογράφημα της κοινωνίας μας στο κάτω-κάτω. Είδατε ότι όταν ο Διεθνής Τύπος ανακάλυψε πως υπάρχει ένα ξανθό παιδί σε καταβλισμό τσιγκάνο στα Φάρσαλα, η είδηση έκανε σε δευτερόλεπτα το γύρο του κόσμου. Όταν όμως στη συνέχεια η είδηση ή αν θέλετε οι πληροφορίες έδειχναν ότι αυτό το παιδί είναι ένα τσιγκανάκι και δεν είναι ένα λευκό παιδί από την Αγγλία, την Ολλανδία, τότε το ενδιαφέρον άρχισε να χαμηλώνει, να πέφτει. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Γιατί φυσικά ένα τσιγανάκι δεν έχει τα ίδια δικαιώματα με ένα οποιοδήποτε άλλο παιδί στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέω με παράπονο γιατί το διαπίστωσα κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών και το είχαμε πει και προχθές στην εκπομπή μας, αν θυμάστε, όταν είχα αναρωτηθεί γιατί τόση φασαρία. Πρώτη φορά ανακαλύπτεται παράνομες υιοθεσίες σε αυτή τη χώρα. Το 1/3 των παιδιών σε αυτή τη χώρα είναι υιοθετημένα και τα περισσότερα από αυτά είναι παρανόμως υιοθετημένα. Δηλαδή, δια της πλαγίας οδού, μέσα από ιδρύματα, κρατικά, δημόσια, ιδιωτικά και βεβαίως από αγοραπολισίες που γίνονται πάντοτε με τη βοήθεια των τσιγκάνων. Τώρα που φτωχήναμε περισσότερο, τα πράγματα είναι χειρότερα, γιατί το δέλεαρ είναι μεγάλο για κάποιους να εμπορευθούν την αθώα ψυχή ενός παιδιού. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Με τη διαφορά ότι όταν ενδιαφέρονται τα ξένα μέσα, οι ξένες κυβερνήσεις, ενώπιση ανάληψης Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται στριμόκολα τα πράγματα και αναγκαστικά τρέχουμε λίγο παραπάνω. Ο Γιώργος Σταντόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός Υγείας, είναι κοντά μας, η αγαπητή ηθοποιός Άννα Βαγενά, ο Μπάμπης Τσέρτος, που δεν χρειάζεται καμία σύσταση ούτε αυτός, ούτε ο επόμενος, ο Ανδρέας Φουστάνος, ετερόκλητο πλήθος, για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, γιατί περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους είναι γονείς και επομένως έχει αξία να ακούσουμε πέρα από το ρεπορτάζ που έχουμε να δείξουμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί το χρονικό βεβαίως θα το αναπτύξουμε, θα μάθετε τι συνέβη. Θα παρακαλέσω από το κοντρόλ να μην φωνάζουν μέσα στα αυτή μου. Να κλείσουν κάποιο κουμπί, γιατί ακούγονται πάρα πολύ και έτσι δημιουργείται πρόβλημα. Η Χρυσούλα Μαυράκη είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Ο Θόδωρος Γιάνναρος. Καλησπέρα, Μάκη. Σας προσπέρασα, κύριε Γιάνναρη. Δεν πειράζει. Διοικητής του νοσοκομείου Ελπής. Ο Γιώργος Μπαρτζόκης, δικηγόρος από τη Λάρισα. Καλησπέρα, Μάκη. Με τον οποίο θα συζητήσουμε εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί ένας από τους πελάτες του εμφανίζεται ως αυτόπτης μάρτυρας αγοραπολισίας ενός παιδιού, υιοθεσίας, εν πάση περιπτώσει. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, ενός παιδιού που αυτός θεωρεί ότι είναι η περίπτωση που αναζητούμε και που
γνωρίζει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά από αυτά που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε εμείς. Ή τα διηγείται, εν πάση περιπτώσει. Και ο Νίκος Αγαπηνός, δικηγόρος. Καλησπέρα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον κύριο Στέλιο Καλαμιώτη, πρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου των Ελλήνων Ρωμά, μικροπολιτή, τον Γιώργο Ζαφυρόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Ρωμά. Τον Παναγιώτη Ζαφυρόπουλο, συγγνώμη, έμπορο Λευκών Ειδών. Και τον Θήμιο Δημητρίου, επίτιμο πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Τσιγκάνων. Ρωμά. Τι Ρωμά τώρα. Κόσμος Τσιγκάνος, ξέρει τους Τσιγκάνους. Το Ρωμά έγινε το ευρωπαϊκότερο. Μας το έκανε η Ευρώπη. Παλαιοπόλης και εκτιμητής πινάκων. Σωστά. Ωραία. Θέλω να αρχίσω από το χρονικό. Για να σου πω τι συνέβη. Και θα το κάνω αυτό σε πείσμα της νοοτροπίας των μέσων, τα οποία αποσιώπησαν εντελώς την... δεν θα αναφέρω την επιτυχία, αλλά την μεγάλη αποκλειστικότητα του Zoogla.gr να ανακαλύψει τους γονείς αυτού του παιδιού, όταν ενδιαφερόμενα δεν ήταν μόνο τα ελληνικά μέσα, αλλά ο διεθνής τύπος, στον οποίο παρελάβει τον Zoogla.gr. Σήμερα δεν υπάρχει έντυπο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, σε όλο τον πλανήτη, που να μην κάνει αναφορά στις αποκαλύψεις του Zoogla.gr. Το λέω με καμάρι για όλα αυτά τα παιδιά, όλους τους δημοσιογράφους που εργάζονται στην ηλεκτρονική εφημερίδα και που βεβαίως χρεώνονται όλη αυτή την επιτυχία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η ιστορία άρχισε από την εκπομπή της προηγούμενης Δευτέρας, όταν κάποιοι από τους τσιγκάνους στα Φάρσαλα, στη ζωντανή σύνδεση που είχαμε μαζί τους, ανέφεραν πως η υποτιθέμενη μητέρα, θετή μητέρα, πηρέφερε το παιδί από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για ένα πρόβλημα στραβισμού που είχε. Αυτό ήταν και το έναυσμα για να επικοινωνήσει μαζί μας από τη Βουλγαρία ένας Έλληνας βιοτέχνης από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας και να μας πει ότι ο ίδιος είναι 92%, μας είπε επιλέξει σίγουρος, και η γυναίκα του 99%, ότι είχαν δει αυτό το παιδάκι σε νοσοκομείο του Σαντάνσκι με τη μητέρα του για πρόβλημα οφθαλμολογικό. Και ήταν η αιτία που κέντρισε το ενδιαφέρον μας να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβαινε. Ένα παιδί δηλαδή το οποίο περιέφεραν οι τσιγκάνοι στη Θεσσαλία, σε νοσοκομεία της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης, αυτομάτως το είχαν δει άνθρωποι στο αυτό το νοσοκομείο του Σαντάνσκι. Αυτή ήταν και η αιτία που ενδιαφέρθηκε το κρατικό κανάλι της Βουλγαρίας, το οποίο μου πήρε μια συνέντευξη και από εκεί και πέρα άρχισαν οι Βούλγαροι να αναζητούν την οικογένεια του παιδιού, πιστεύοντας όλοι ότι το παιδί όντως ανήκει σε οικογένεια Βουλγάρων Ρωμά. Και βέβαια, την Τρίτη το βράδυ, σε μας ήρθε η μεγάλη πληροφορία, σε μένα προσωπικά, από μέσω ενός συνεργάτη μου που βρισκόταν εκεί στα Φάρσαλα, από έναν στενό συγγενή της μάνας, της υποτιθέμενης μητέρας, της θετής μητέρας του παιδιού, ο οποίος μου είπε πως από όλα τα στοιχεία που του ζητούσα, δηλαδή προσπαθούσα να τον βοηθήσω να θυμηθεί από πού πήραν το παιδί, από ποιους, πού, πώς, τι, κάτι, ένα όνομα, γιατί το εξηγούσα πως εάν δώσετε τους πραγματικούς γονείς του παιδιού, θα σας αφήσουν ελεύθερους. Θα αφήσουν ελεύθερο το ζευγάρι του συγγενής σας, δηλαδή. Διαφορετικά θα τους έχουν μέσα για αρπαγή ανηλίκου. Και προσπαθώντας οι άνθρωποι να μου δώσουν κάποιες πληροφορίες, μου έδωσαν την μοναδική πληροφορία που είχαν και που ήταν αληθής τελικά, ότι το παιδί είχε γεννηθεί στις 31 Ιανουαρίου του 2009. Αυτή ήταν η σημαντική πληροφορία που είχαμε και ότι ο τοκετός έγινε σε νοσοκομείο της Λαμίας. Αναζητήσαμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά πηγαίνοντας στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπως ήταν επόμενο. Και εκεί τζίφωσε η δουλειά, δεν υπήρχε καμία γέννα από Βουλγάρα μάνα στις 31 Ιανουαρίου του 2009. Το ζητήσαμε από κάποιον εργαζόμενο και έναν γιατρό που γνωρίζαμε να πάει 10 μέρες πριν και 10 μετά, μήπως είχαν πέσει έξω στην ημερομηνία. Δεν υπήρχε ούτε 10 μέρες πριν, ούτε 10 μέρες μετά. Αυτό μας εντυπωσίασε. Και, ή αν θέλετε, μας απογοήτευσε. Και θεωρήσαμε ότι μας δόθηκε μία ψευδής πληροφορία.
Ωστόσο, την επόμενη μέρα απευθυνθήκαμε στο Δήμο Λαμία και στο Δημοτολόγιο. Και ότου θαύματος ανακαλύψαμε ότι στις 31 Ιανουαρίου του 2009 μία μητέρα η οποία λεγόταν Τάσα Ρούσεβα είχε γεννήσει ένα παιδί, ένα κοριτσάκι, ακριβώς αυτή την ημερομηνία, 31 Ιανουαρίου του 2009. Και ήταν η μεγαλύτερη πληροφορία, κυρίες και κύριοι, που είχαμε πάρει, γιατί δεν ήταν δυνατόν ένας τσιγκάνος στα Φάρσαλα να γνωρίζει πως στη Λαμία στις 31 Ιανουαρίου του 2009 γεννήθηκε ένα κοριτσάκι από μία Βουλγάρα. Επομένως, μας έδινε μία πολύ σωστή πληροφορία. Το μεγάλο ερώτημα που γεννάτε τώρα είναι πώς, και θα ρωτήσω τον κύριο Φουστάνο, ένα νοσοκομείο, οποιαδήποτε πράξη γίνει, χειρουργική, επέμβαση, τοκετός, καταγράφεται στα, και εσάς θα ρωτήσω που είστε διευθυντής νοσοκομείου, στα αρχεία της κλινικής που έγινε το οποιοδήποτε χειρουργείο ή οποιοδήποτε τοκετός. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς να καταγραφεί? Καταρχήν υπάρχει εισαγωγή. Ναι. Λέω, πέραν το νοσοκομείο να νοσηλευτεί κάποιος χωρίς να κάνει εισαγωγή. Πέραν της εισαγωγής. Επομένως, εμείς ειδοποίησαμε τον Υπουργό Υγείας, διότι έχει μερίδιο ευθύνης και το Υπουργείο Υγείας, έτσι, για την έρευνα που πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά εκεί θα πάμε αργότερα, γιατί τώρα μένω στο χρονικό αυτής της ιστορίας, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και πάμε έτσι σε ένα βίντεο εισαγωγικό για να δούμε μερικά πλάνα από αυτόν τον άνθρωπο, έτσι όπως έγινε το πρώτο ραντεβού, η πρώτη πληροφορία που ήρθε από τη Βουλγαρία και το ενδιαφέρον που έδειξε το κρατικό κανάλι της Βουλγαρίας, τη Σόφια, που μου πήρε και τη συνέντευξη. Απρόσμενη τροπή πήραν οι έρευνες γύρω από την υπόθεση της μικρής Μαρίας που βρέθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στα Φάρσαλα Λάρισας μετά και την προβολή της εκπομπής «Κίτρινος τύπος» την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου. Δεν πρόκειται για κύκλωμα. Όταν μια οικογένεια προσπαθεί να υιοθετήσει ένα πλάσμα επειδή είναι τσιγκάνοι, δεν το δικαιούνται. Ένα λεπτό. Έχουμε τον κύριο Αθανασιάδη από τη Βουλγαρία. Κύριο Αθανασιάδη, μας ακούει ο κύριος Αθανασιάδης? Ναι. Ο Έλληνας βιοτέχνης Θεόδωρος Αθανασιάδης, που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία και παρενέβει στην εκπομπή, δηλώνοντας ότι οι γονείς του μικρού κοριτσιού είναι Βούλγαροι Αθήκανοι που ζουν στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας, προκάλεσε το ενδιαφέρον της αστυνομίας και την άμεση κινητοποίησή της. Το 2010 η γυναίκα μου γεννούσε εδώ στο νοσοκομείο του Σαντάνσκι, στη Βουλγαρία. Ναι. Το συγκεκριμένο παιδάκι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γιατί είχε πρόβλημα με τα μάτια του. Μάλιστα. Είχε στο δεξί, αν θυμάμαι καλά, είχε επιδέσμους που το είχαν βάλει. Δεν είναι 4 χρονών, όπως λέτε, είναι 6 χρονών περίπου το παιδάκι αυτό. Μάλιστα. Και αυτό το λέω σίγουρα, γιατί μου φάνηκε πολύ παράξενο κατάκτηση αυτό και έτσι μεγαλανά μάτια όπως ήταν. Το επιβεβαιώνουν και οι εξετάσεις που έγιναν από τους γιατρούς και επιβεβαιώνουν ότι το παιδί είναι 6 ετών, πρέπει να είναι 5 με 6 ετών. Τόσο πρέπει να είναι, 5,5 με 6 πρέπει να είναι. Γιατί εγώ το θυμάμαι ήταν γύρω στα 2 με 2,5 που το ρώτησα το παιδί. Και η μαμά που ρώτησα, μια μελαχρινή ήταν η μαμά. Η μαμά, ποια μαμά το συνόδευε το παιδί? Βουλγάρα ήταν η μαμά και ήταν πάλι στο νοσοκομείο και ήταν έγκυος. Μάλιστα, η μαμά ήταν Βουλγάρα. Βουλγάρα την κάνανε, μένει εδώ στο Σαντάσκι, μένει. Στο Τρίκανη με χαλά που είναι εδώ η Βουλγάρη. Από νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, οι ελληνικές αστυνομικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή των αντίστοιχων βουλγαρικών αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι γονείς του κοριτσιού ζουν στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας, ενώ Βούλγαροι αστυνομικοί ζήτησαν από τη σύζυγο του μάρτυρα να καταθέσει ό,τι γνωρίζει για την υπόθεση. Η ύπαρξη πιθανών κυκλώματος Ρωμά που εργάζεται σε βιοτεχνίες στο Σαντάνσκι και η διασύνδεσή τους με τους υποτιθέμενους γονείς της μικρής Μαρίας που συνελήφθησαν στα Φάρσαλα είναι κάτι που έχει κεντρήσει την προσοχή των αστυνομικών αρχών σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Το
θέμα αυτό μονοπολεί και το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, αφού αφιερώνουν εκτενή ρεπορτάζ από τη μαρτυρία του Έλληνα βιοτέχνη στην εκπομπή «Κίτρινος Τύπος», ενώ τηλεοπτικά συνεργεία βρέθηκαν έτσι από την κατοικία του Έλληνα βιοτέχνη στο Σαντάνσκι, προκειμένου να έχουν τη δήλωσή του για τα όσα είπε στον αέρα της εκπομπής. Екипът ни успя да открие гръцкия гражданин Теодорос Атанасиадис, който живее в Сандански със съпругата си и има българско гражданство. Μεγάλο ήταν και το ενδιαφέρον της βουλγαρικής κρατικής τηλεόρασης που φιλοξένησε τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο στην πρωινή εκπομπή της «Η ημέρα ξεκινά», ζητώντας από το δημοσιογράφο να καταθέσει την άποψή του για το όσα συμβαίνουν στην υπόθεση της μικρής Μαρίας. Στο ρεπορτάζ το κρατικό κανάλι της Βουλγαρίας αναφέρει: σε καταβλισμό Ρωμά βρέθηκε το ξανθό κορίτσι που έπεσε θύμα αγοραπολισίας. Ένας από τους πιο δημοφιλείς δημοσιογράφους στην Ελλάδα, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, φιλοξένησε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία οι γονείς της Μαρίας είναι βουλγαρικής καταγωγής και λόγω της οικονομικής τους δυσχέρειας έδωσαν το παιδί τους στους Έλληνες Ρωμά. Να живота ти на Макис Триανταφυλόπουλος, както ви обещахме. Добро утро! Σχετικά με την υπόθεση της Μαρίας. Σάμου, το κάζουμε και κολέγα Ταμερίν Τένε που μάγκαζε πράγματα χωρία. Στην Βουλγαρία από την Αθήνα, οι πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας είναι ότι είμαστε για τη συναλλαγή μεταξύ в предаването. Става въпрос със сигурност за обмяна на деца между български роми и гръцки роми. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η βιολογική μητέρα είναι βουλγάρα Ρωμά που ταξίδευε συχνά στην Ελλάδα. Συνεχείς ανταποκρίσεις δίνουν και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, ενώ την ίδια στιγμή οι έρευνες συνεχίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Σήμερα λοιπόν τα ξημερώματα, ξημερώντας Πέμπτη δηλαδή με λίγα λόγια, καταρθώσαμε να βάλουμε στο χέρι πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα, αυτά τα οποία μας έδωσαν από τον Δήμο Λαμιαίων, που φαινόταν ότι έχει συμβεί κάτι περίεργο. Πάνω, και θα το δείτε σε λίγο στα έγγραφα αυτά, προσπαθώντας η μητέρα να νομιμοποιήσει το παιδί της, ο υπάλληλος του Δήμου είχε γράψει προσοχή, διότι ενώ είναι παντρεμένη έχει δηλώσει στο νοσοκομείο άγαμη. Είναι ένας ωραίος τρόπος να ξεφορτωθείς το παιδί σου, να μην το χρεωθείς στην οικογενειακή σου μερίδα ποτέ. Διότι στην οικογενειακή της μερίδα ήταν παντρεμένη με άλλα τρία, είχε άλλα δύο παιδιά. Επομένως, ήταν φανερό ότι η γυναίκα αυτή ήθελε να ξεφορτωθεί το συγκεκριμένο παιδί. Και παρά την επισήμανση του υπαλλήλου, επαναλαμβάνω, στο νοσοκομείο δεν βρέθηκε κανένα έγγραφο. Όμως, για κακή τύχη του νοσοκομείου, στα χαρτιά του Δήμου υπήρχε και η σφραγίδα του νοσοκομείου και η υπογραφή του γιατρού που ξεγέννησε το παιδί. Αντιλαμβάνεστε, να τα χαρτιά τα βλέπουμε εδώ πέρα τώρα. Αυτή είναι η μετάφραση των εγγράφων που είχε προσκομίσει το Δήμο η Ρούσεβα. Υπάρχουν όλα το όνομά της, το επώνυμο, τα πάντα. Και βεβαίως τώρα θα δούμε και τα άλλα έγγραφα που έχουν ενδιαφέρον και την υποσημείωση. Αυτή είναι η υποσημείωση λοιπόν εδώ. Και γράφει εδώ, είναι παντρεμένη, ενώ στο νοσοκομείο δήλωσε ότι είναι άγαμος και τα υπόλοιπα εκεί πέρα και περιμένουμε τη δικαστική απόφαση. Γι' αυτό και την κοπάνησε και έφυγε από το χωρίς να νομιμοποιήσει τελικά το παιδί της, το οποίο βρέθηκε στα χέρια των τσιγκάνων. Όμως, εδώ γεννώνται πολλά ερωτηματικά. Γιατί, εάν αύριο μεθαύριο το DNA δείξει ότι δεν είναι δικό της παιδί, αυτό για το οποίο λέει ότι το είδε στις τηλεοράσεις και έκλαιγε και χτυπιόταν, τα δε παιδιά της δήλωσαν ότι η μητέρα τους ήταν σε κακή κατάσταση παρακολουθώντας, αυτό είναι πολύ φυσιολογικό για μια μάνα που έχει δώσει το παιδί της. Ό,τι για να έχει κάνει, βλέποντας το παιδί της, είναι πολύ φυσιολογικό και να κλάψει και να πονέσει και οτιδήποτε. Εάν όμως δεν είναι το παιδί της, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο κύκλωμα εμπορίας βρεφών. Ο μόνος που γνωρίζει είναι ο κύριος εκεί, ο κύριος Μπαρτζόκης, ο δικηγόρος. Είναι ο μόνος ο οποίος... παραλέμε τώρα, έτσι. Όχι. Δεν μπορεί να γνωρίζουμε αλλήμωνο. Ο μόνος που γνωρίζει, που έχει στοιχεία που μας κάνουν να ανησυχούμε, είναι ο κύριος Μπαρτζόκης. Το γιατί θα το δείτε για εκείνο σε πολύ λίγο χρόνο, αλλά να πάμε στο χρονικό λοιπόν. Η αποκάλυψη ότι
η Σάσα Ρούσεβα είναι η βιολογική μητέρα της μικρής Μαρίας που εντοπίστηκε σε καταβλισμό των Ρωμά στα Φάρσα, αλλά προκάλεσε άλλο και φυσικό ήταν να παραχθεί από όλα τα μέσα. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε αν εξαπατήθηκαν όλα τα μέσα, αν είναι δηλαδή η πραγματική του μητέρα, ή αυτό το πλάσμα τελεπορείται περιφερόμενο από εδώ και από εκεί για τους χύψη λόγους. Εκείνο το οποίο πιστέψαμε σε πρώτη φάση ήταν ότι το παιδί, επειδή είχε ένα στραβισμό, δεν ήταν εμπορεύσιμο. Προφανώς λοιπόν υπάρχει πιθανότητα να μην μπόρεσαν να το πουλήσουν και να τους έμεινε. Σε έμεινε αμανάτι ένα παιδί. Αυτό ενισχύεται από την μαρτυρία ενός πελάτη του δικηγόρου, του φίλου εδώ στην παρέα, ο οποίος είπε ορισμένα πράγματα, είπε πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή ότι το παιδί δόθηκε σε επιχειρηματία των Φαρσάλων, ο οποίος αφού το κράτησε για ένα διάστημα, λόγω του στραβισμού το επέστρεψε. Αντιλαμβάνεστε. Μα και τι πιο απλό να διορθωθεί, δεν είναι επιχείρημα. Είναι κάτι το οποίο είναι. Και διορθώνεται και όλοι ξέρουν, και μάλιστα είναι επιχειρηματίας, ξέρει πολύ καλά ότι ένας στραβισμός διορθώνεται. Αυτό που δεν ακούσαμε όμως, να δούμε σε τι κατάσταση το παιδί. Δηλαδή, αν έχει ίχνη κακοποίησης, παραμέλησης, αν υπάρχουν άλλα σημάδια στο παιδί, αν έχει, αν η χρονολογική του ηλικία συμπίπτει με την αναπτυξιακή του ηλικία. Όχι, δεν είναι κακοποιημένο. Όλα αυτά. Το παιδί, οι γιατροί, ναι, δεν είναι κακοποιημένο. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχουν οι μαρτυρίες των γιατρών. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό το οποίο, αν έχει οποιοδήποτε σημείο κακοποίηση, παραμέληση. Ο φαρισαϊσμός της κοινωνίας μας, γιατρέ, επειδή είστε. Πρέπει να το πούμε όμως, να το πούμε το παιδί αυτό. Πείτε εσείς τι γιατρός είστε. Εγώ είμαι παιδίατρος και με ειδικότητα την κοινωνική παιδιατρική. Το αντικείμενό μου είναι και το αντικείμενο που έκανα και στο φοιτητές μου. Είναι λοιπόν αυτό ακριβώς. Κακοποίηση, παραμέληση και υιοθεσία και παιδιών. Είμαι καθηγητής λοιπόν και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η παράνομη υιοθεσία είναι ένα προσφυλές σπορ στην Ελλάδα. Ας πούμε όμως ότι το παιδί αυτό δεν ήταν κακοποιημένο, ότι δεν είχε στοιχεία, ότι δεν υπολείπεται σε βάρος του. Δηλαδή αυτό το οποίο δεν μας πουλάνε τίποτα ήταν ελλειπές στο βάρος του. Είχε σημεία κακοποίησης. Είχε σημεία παραμέληση. Όχι, είχε, άλλα σημεία, είχε άλλα στοιχεία επάνω που να δείχνουν ότι αυτό το παιδί ήταν ένα εγκατελειμμένο παιδί. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Κύριε Κωνσταντόπουλε, αυτό το παιδί είχε την περιποίηση που έχουν τα παιδιά των Τσιγκάνων. Ήταν και ταϊσμένο, ήταν και ντυμένο, δεν ήταν κακοποιημένο. Έχουμε υποχρέωση να το πούμε. Δεν ήταν όπως ένα παιδάκι που ζει σε μια αστική οικογένεια. Αλλά ζούσε όπως ένα τσιγκανάκι και ήταν υγιέστατο. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι. Αν είχε κάνει τα εμβόλια του. Αν το παιδί αυτό έγινε αντικείμενο. Αν είχαν ενδιαφερθεί οι γονείς να κάνουν τα εμβόλια του. Αν το πρόσεχαν δηλαδή όπως προσέχουν και τα άλλα παιδιά τους. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο από το οποίο έχουμε υποχρέωση να ξεκινήσουμε. Όμως. Εάν όμως παίρνεις τα παιδιά του κόσμου και τα πουλάς και τα περιφέρεις από εδώ και από εκεί. Είναι πολύ σημασία γι' αυτό. Λες και είναι χαλιά, τότε νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο. Μπαίνει και μια άλλη παράμετρο ότι πολλοί μεγαλώνουν τέτοια παιδιά για να κάνουν και εμπορίο οργάνων. Όταν φτάνουν στην κατάλληλη ηλικία. Αυτό είναι μια άλλη παράμετρο. Αυτό είναι ασύλληπτο και αυτό είναι τραγικό. Τίποτα είναι ασύλληπτο. Τίποτα δεν είναι ασύλληπτο. Πώς δεν είναι ασύλληπτο. Η μητέρα, κύριε Δευτερόπουλε, κάνει συνενετικά τη διαδικασία του DNA αυτή. Η φερόμενη μητέρα, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Κάνει συνενετικά τη. Θα σας πω τώρα. Πάμε τώρα στην μητέρα αυτή και πάμε στην παρέμβαση του επιχειρηματία που όλα ξεκίνησαν από τη δική του παρέμβαση και από τη μαρτυρία των Τσιγκάνων στην περιοχή του. Το παιδάκι είχε ένα οφθαλμολογικό πρόβλημα, γι' αυτό και η μητέρα του κουβαλούσε από εδώ και από εκεί. Η σύγκριση των δύο μαρτυριών μας έκανε να πιστέψουμε ότι είναι το ίδιο παιδί και πολύ πιθανό να είναι το ίδιο παιδί, γιατί το Σαντάνσκι είναι πέρασμα. Ένας που θέλει να έρθει στην Ελλάδα περνάει από το Σαντάνσκι. Και επειδή έχει πολύ καλά νοσοκομεία, πολύ πιθανό είναι η μητέρα του, βγαίνοντας από την Ελλάδα ή επιστρέφοντας στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία, να πέρασε για να δουν το παιδί της και οι Βούλγαροι γιατροί. Σ' άλλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του Ζούγκλα GR ότι η βιολογική μητέρα της Μαρίας που εντοπίστηκε σε καταβλισμό στα Φάρσαλα είναι η Βουλγάρα Σάσα Ρούσεβα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Θόδωρος Αθανασιάδης, Έλληνας επιχειρηματίας από το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας, παρακολουθώντας την εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου Κίτρινος Τύπος, παρενέβη για να δηλώσει ότι είχε δει τη μικρή Μαρία με τη μητέρα της στο νοσοκομείο της πόλης. Το 2010 η γυναίκα μου γεννούσε εδώ στο νοσοκομείο του Σαντάνσκι στη Βουλγαρία. Ναι. Το συγκεκριμένο παιδάκι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γιατί είχε πρόβλημα με τα μάτια του. Μάλιστα. Είχε στο δεξί, αν θυμάμαι καλά, είχε επιδέσμους που το είχαν πάρει. Στην ίδια εκπομπή, οι Τσιγκάνοι των Φαρσάλων διαβεβαίωναν τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο ότι η θετή μητέρα πρόσεχε το παιδί και το μετέφερε σε νοσοκομεία για οφθαλμολογικό πρόβλημα που παρουσίαζε. Το παιδάκι αυτό το πήρε ένα από μικρό παιδί. Το πήρε η γυναίκα, το πήρε στους γιατρούς.
στα πανεπιστήμια του πήγε, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί είχε λίγο πρόβλημα στα ματάκια του και τον πήρανε στους γιατρούς νεξάρισα του φως που του φτιάξανε εντάξει το παιδί. Όταν τον πήρανε το παιδί από εδώ πιστεύω να τον βρήκανε υγιεινής. Δεν τον βρήκανε καθόλου ούτε άρρωστο, τίποτα άλλο. Τον βρήκανε μια χαρά τον βρήκανε. Η σύμπτωση των δύο μαρτυριών για το οφθαλμολογικό πρόβλημα είναι φανερό ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και από εκεί άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε μέχρι τη μητέρα του παιδιού, ανακαλύπτοντας ότι η ημερομηνία που σας είπα νωρίτερα, 31 Ιανουαρίου του 2009, επιβεβαιωνόταν από τα αρχεία του Δημοτολογίου του Δήμου Λαμιαίων, όχι όμως και από το νοσοκομείο της Λαμίας. Είναι βεβαίως κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες και για του λόγου του αληθές σας δίδω το έγγραφο εδώ πέρα της, του Δημοτολογίου, όπου ο υπάλληλος επάνω έχει σημειώσει ότι προσέξτε, ενώ είναι παντρεμένη, δηλώνει ότι δεν είναι ότι άγαμος και βεβαίως αυτό πρέπει να το δούμε με προσοχή γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και περιμένουμε δικαστική απόφαση προκειμένου να νομιμοποιήσουμε αυτό το παιδάκι. Πάρτε το κύριο Φουστάνη να το δείτε. Αυτό είναι το έγγραφο. Και εδώ υπάρχει το πιστοποιητικό γέννησης αυτής της γυναίκας που μας βοήθησε πάρα πολύ να μπούμε σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που έχει Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είναι πολύ πιο μπροστά από την Ελλάδα. Έχει ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο μπαίνεις για κάθε εργαζόμενο πολίτη της Βουλγαρίας, βλέπεις αν έχει ένσημα και πόσα ένσημα έχει και πότε τα απέκτησε. Τα ένσημά της λοιπόν αυτής της γυναίκας είχαν διακοπεί το 2008, το 2009 και το 2010. Και βεβαίως τα εμφανίζονταν πάλι, εμφανιζόταν η ίδια με ένσημα το 2011, το 2012 και το 2013. Που σημαίνει ότι στην επίμαχη ημερομηνία ήταν στην Ελλάδα, ενώ το 2011, το 2012 και το 2013 είχε αναχωρήσει. Έτσι λοιπόν όταν οι διάφορες εφημερίδες έγραφαν εδώ πέρα ότι ανακαλύψαμε την μητέρα που βρίσκεται στη Λαμία ή στον Αρμυρό ή είναι στην Ελλάδα η μάνα του παιδιού, εμείς γνωρίζαμε με σιγουριά ότι η γυναίκα αυτή έχει επιστρέψει στη Βουλγαρία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα κοντά σας. Έτσι λοιπόν που λέτε η περιπέτεια της τετράχρονης, 4,5 ετών για την ακρίβεια, Μαρίας έγινε αιτία να ημέν βορειοευρωπαίοι, όπως είπε κάποιος φίλος εδώ στην εκπομπή, ο κ. Κωνσταντόπουλος, να ανακαλύψουν ότι υπάρχουν και τσιγκάνοι ξανθοί, αλλά το γνωρίζουν πολύ καλά. Γιατί τόσο στην Ισπανία όσο και στον πύργο της Ηλίας, αν πάτε στον πύργο της Ηλίας, τα μισά τσιγκανόπουλα είναι κατάξανθα με γαλανά μάτια. Εμένα, και στο Ήλιο να πάτε. Εμένα, η γυναίκα μου είναι ξανθή, κατάξανθη και γαλανά μάτια. Ναι. Εντάξει, τα παιδιά μου δεν είναι γαλανά, δεν τα πήρανε. Κοιτάξτε κύριε μου, αν βρίσκανε ζευγάρι μαύρο με ξανθό παιδί, δεν θα ενδιαφέρονταν κανένας. Επειδή απλά ήταν τσιγκάνοι δίπλα, ενδιαφέρθηκαν όλοι. Ναι, έχει υφέρπει ένα είδος ρατσισμού σε αυτή την ιστορία. Απόλυτος ρατσισμός. Είναι παλιά αυτή η κολόνια. Είδος απίστευτου ρατσισμού και μιας απίστευτης υποκρισίας. Λες και δεν ξέρουν ότι πολλά Ελληνόπουλα υιοθετήθηκαν και παρανόμως τις περισσότερες φορές. Έφυγαν στην Αμερική, τα έδιωχναν τα παιδάκια γιατί οι οικογένειες Ελλήνων φτωχών μετά τον πόλεμο δεν είχαν τη δυνατότητα να ανθρέψουν. Όχι. Και πολλά παιδιά του εμφύλιου βρέθηκαν εκεί, από τις παιδοπόλεις. Εκείνο είναι ακόμα μεγάλη χειρότερο. Ιστορία. Πολλά παιδιά από τον εμφύλιο, μετά τον εμφύλιο, παιδιά διωγμένων ανθρώπων που έφυγαν στις ανατολικές χώρες, βρέθηκαν από τις παιδοπόλεις της Φρυδερίκης στην Αμερική. Έχει πάρα πολλά. Παιδοπόλεις. Η παιδόπολη της Καβάλας είναι φανταστική, ναι, παιδόπολη, αλλά που αξίζει να επισκεφτείτε. Εγώ θέλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία τώρα είναι φοβερό, γιατί τα παιδιά, αυτό, τα παιδάκια, ό,τι και να είναι τα παιδάκια αυτά, είτε είναι τσιγκανάκια, είτε είναι
βορειοευρωπαίοι είτε οτιδήποτε, τα παιδιά να είναι έτσι σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή αυτό είναι το τραγικό που είναι αυτό το χειρότερο που για μας, για τις μέρες μας. Και είναι μια ιστορία που δεν τελειώνει. Και δεν ξέρω τι γίνεται με αυτές τις ιστορίες της υιοθεσίας. Δηλαδή νομίζω ότι είναι και το θέμα αυτό της νομοθεσίας που είναι τόσο περίπλοκο. Ίσως θα έπρεπε να είναι τα πράγματα πιο απλά. Άνθρωποι που θέλουν να πάρουν παιδιά πραγματικά, να βοηθήσουν παιδιά που δεν μπορούν να ζήσουν στις οικογένειες εκεί που δεν έχουν τη δυνατότητα, να μπορούν πιο απλά, πιο εύκολα να τα παίρνουν κοντά τους. Δεν ξέρω, έχει βελτιωθεί. Είναι πολύ βελτιωμένο και είναι πολύ εύκολο. Δεν ξέρω αν είναι τόσο παιδιά εύκολο. Δεν έχουμε, παιδιά δεν έχουμε δυστυχώς προς υιοθεσία. Μην κοιτάτε το 7 τα οποία υπάρχουν και δολοφονίες οι οποίες γίνονται. Το τελευταίο γνωστό παράδειγμα μεγάλη ροή υιοθεσιών στην Ελλάδα έγινε επί Τσαουσέσκου. Θυμάσαι τότε με το ίδρυμα εκείνο στη Ρουμανία, στο μετέχμιο που υπήρχε στην γειτονική μας χώρα, που είχαν έρθει πολλά παιδιά με παράνομες υιοθεσίες στην Ελλάδα. Είναι το τελευταίο μεγάλο κρούσμα μαζικών υιοθεσιών στη χώρα μας. Το θέμα είναι το εξής. Τα παιδιά αυτά τα κρατούν κάποιοι για να τα υιοθετήσουν ή και για να τα εκμεταλλεύονται. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά την εικόνα των παιδιών στα φανάρια. Πριν από 10 χρόνια. Θυμάστε δύο πολυκατοικίες στα Πατήσια που είχαμε. Δύο γεμάτες πολυκατοικίες με παιδιά στιβαγμένα μέσα στα διαμερίσματα. Παιδιά των φαναριών, τα οποία τα έπαιρναν από χώρες των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε, εγώ, άμα πας να καθίσεις ένα μεσημέρι σε ένα μαγαζί στο Μοναστηράκι ή οπουδήποτε, θα περάσουν τουλάχιστον 10 παιδιά μέσα σε μία ώρα. Για να ζητιανέψουν. Που να ζητήσουν κάτι, να θέλουν να σου πουλήσουν κάτι. Αυτό δεν είναι όμως παράνομη. Είναι εμπορία ανθρώπων. Αυτό είναι τράφικινγκ. Εγώ λέω ότι είναι εκμετάλλευση παιδιών. Δεν λέω αυτό είναι μια ακραία περίπτωση παιδικής φτώχειας και εξαθλίωσης και ουσιαστικά εκμετάλλευσης των παιδιών. Εμπορία ανθρώπων. Ψηφίστηκε και πρόσφατα νόμος, ο οποίος έχει αυστηρές κυρώσεις και ενδιαφυλόπουλοι για την εμπορία ανθρώπων και ανηλίκων ειδικά. Θέλουμε δηλαδή να λέμε και κάποια θετικά πράγματα. Δεν έχει σχέση με την υιοθεσία. Τώρα περιμένετε να δείτε τι είδηση θα σκάσει και θα καταλάβετε ότι οι αρχές δεν είναι απλώς χαλαρές στον τόπο μας. Είναι εντελώς αναξιόπιστες. Εύχομαι να βρεθεί το χαρτί στο νοσοκομείο της πράξης του Φωκετού. Αν δεν βρεθεί ο αιώνας, σημαίνει κάτι άλλο. Τι σημαίνει? Θα σου το πει πολύ καλά ο διοικητής του νοσοκομείου Ελπής, τι μπορεί να συμβαίνει. Αν δεν βρεθεί το χαρτί από το νοσοκομείο, μπορεί ο γυναικολόγος του νοσοκομείου παρανόμως να έβαλε σφραγίδα και να υπάρχει άλλο κύκλωμα. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Ναι, αλλά αν υπήρχαν κάποιες διασφαλίσεις, δεν θα μπορούσε να γίνει. Νομίζω καταλαβαίνει τι εννοώ ο κύριος. Όχι, να το κάνετε κατανοητό και στον κόσμο. Παρότι είναι μια υπόθεση και εγώ επιφυλάσσομαι. Ελπίζω το νοσοκομείο να είναι εντάξει. Ακούστε, αν ήταν εντάξει, ο διευθυντής του νοσοκομείου, ο οποίος επικαλέστηκε σήμερα προσωπικά δεδομένα, ο διοικητής. Τι προσωπικά δεδομένα όταν ο δημοσιογράφος έχει το χαρτί του τοκετού από το Δήμο και σου ζητάει την επαλήθευση εάν όντως στο νοσοκομείο αυτό έγινε ο συγκεκριμένος τοκετός που αναφέρεται. Δεν μπορεί να έγινε ο τοκετός, αλλά να μην γράφει το τοκετό στο νοσοκομείο. Να πω κάτι. Μπορεί να έγινε ο τοκετός, ο γυναικολόγος να σφράγγισε το έγγραφο. Αυτό το χαρτί που δώσετε εδώ εσείς. Ναι. Είναι χαρτί Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ναι. Έτσι φαίνεται. Όχι, έτσι φαίνεται. Σε ποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα της Ευρωζώνης θα υπάρχει χειρόγραφο χαρτί που θα γράφει εδώ την παρατήρηση. Την επισήμανση. Με τέτοια γράμματα, δηλαδή. Είναι αδιανόητο, έτσι. Μόνο το βασίλειο της Ελλάδος δεν λείπει από πάνω, γιατί η μορφή είναι προ-πεντηκονταετίας τουλάχιστον. Στον 21ο αιώνα δεν έχουμε διασταύρωση στοιχείων ηλεκτρονικά μεταξύ νοσοκομείων, ληξιαρχείων και όλα αυτά. Είναι δυνατόν. Και όμως είναι δυνατόν, γιατί αυτή η γραφειοκρατία είναι. Ότι κάτι δεν μου πάει καλά εδώ. Κάντε μου λίγο. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένας γυναικολόγος ο οποίος φράγησε μεν την ληξιαρχική πράξη, εναγνία του νοσοκομείου. Έγινε το κετός εκεί, αλλά εναγνία του νοσοκομείου και εγνώση του γυναικολόγου. Κύριε Κωνσταντόπουλε, να κάνω απλά μία. Θα μπορούσε εξίσου, γιατί έχει τύχει στο δικό μου νοσοκομείο, κάποιος να φτιάξει σφραγίδες με το όνομα, όπως φτιάξαν σε εμάς, ενός γιατρού ο οποίος είχε πάρει σύνταξη 5 χρόνια πριν και εμφανίστηκε αυτήν σε ένα δικαστήριο για να πάρει αναβολή με λογότυπο νοσοκομείου, με μια σφραγίδα πλαστή, με ένα όνομα γιατρού και μια υπογραφή μουτζούρα, που βασικά ήταν απάτη. Και αυτό θα μπορούσε να πέσει. Αλλά αν ο γιατρός έχει υπογράψει γένα στο νοσοκομείο, η οποία δεν έγινε ποτέ, πρέπει να είναι και ηλίθιος. Τότε το παιδί είναι κλεμμένο. Έτσι.
Τότε το παιδί. Άρα θα ανήκει και αυτό ο γιατρό στο κύκλωμα το πρώτο, και το πρώτο στάδιο. Ουέ και αλίμονο εάν αύριο η ανάλυση του DNA δείξει δεν ότι δείξει τη μητέρα. Δεν είναι δικό τη. Τότε το πρώτο βήμα του όλου παζλ είναι ο γιατρό. Τότε θα εμπλακεί ο γιατρός και θα εμπλακούν όσοι έχουν αναμειχθεί. Αλλά εγώ εύχομαι να μην εμπλακεί ο γιατρός. Υπάρχει συγκεκριμένος γιατρός. Να υπάρχουν. Δηλαδή... Βέβαια, υπάρχει το όνομά του. Το θέμα είναι ποιος γιατρός είναι τις ανθρώπινες ψυχούλες. Αυτό είναι. Αυτά εκεί τα ήθελα παιδάκια, να πάω αυτές τις ψυχές. Κοιτάξτε, εγώ έχω δει παιδάκια τσιγκάνων. Εγώ δεν τους λέω γύφτους και δεν θα το λέω, το προσβάλλω και να σας όχι, πω κάτι. Ούτε οι ίδιοι. Να σας πω κάτι που δεν το ξέρετε. Που δεν το ξέρει κανείς και είναι, πώς το λένε, το λέω για πρώτη φορά. Εγώ, η προγιαγιά μου, η μητέρα της γιαγιάς μου στη Ραψάνη, ήταν γυφτάκι. Δηλαδή, η προγιαγιά μου, έχουμε κοινή καταγωγή. Το αφήσαν ή το ξεχάσαν στον καταβλισμό. Φύγανε. Και αφήσαν αυτό το κοριτσάκι εκεί. Και αυτό το κοριτσάκι το υιοθέτησε μια οικογένεια στη Ραψάνη, το πάντρεψε με κάποιον άλλον και αυτή είναι η προγιαγιά μου. Έχω μεγάλη αγάπη. Και έχω πολλά είσαι ψιλοτσιγκανάκι, δηλαδή. Προγιαγιά. Με τη Σέκονο είμαστε φιλοί. Όπως και το Τσάρλι Τσάπιν κάποτε. Το είχε κρυφτό το χαρτί από μια κοινωνία στην Αγγλία. Λοιπόν, και μια φορά ένα στη Μυτιλίνη με λέει: δώσε σημάδια. Λέω: είμαστε γενιά, είμαστε μαζί. Λέει: δώσε σημάδια, μου λέει ένα. Λέω: μ' αρέσουν τα ταξίδια. Δεν φτάνει αυτό. Λέω: έτσι μ' αρέσει να φέρω. Τι άλλο. Λέω: περπατάω ξυπόλυτη μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι. Μόλις μπω στο σπίτι βγάζω τα παπούτσια. Και κάτι άλλο. Λέει, εσύ είσαι η δικιά μας. Έχω αποκαλύψει εδώ. Ο Κυλαϊδόνης το ξέρει. Διότι, και το χαίρεται. Διότι, γι' αυτό και χορεύω πολύ ωραία. Αντί να κάνει το, να τραγουδάει για τους καουμπόιδες, έπρεπε να τραγουδάει για τους Βεδουίνους. Λοιπόν, γιατί να σας πω λοιπόν το εξής. Δεν έχει σημασία. Εμένα ρώτα για τους χορούς εγώ... της Άννας. Πώς χορεύει η Άννα, να σου πω εγώ. Θέλω λοιπόν να πω. Ξέρετε ότι ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν τσιγκάνος. Ναι, το γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι τσιγκάνοι. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορούν να συνοχωρήσουν καλύτερα τώρα. Αν το διαβάσεις την ιστορία, προέρχεται από Ρωμά. Στη γειτονιά μου στο Μεταξουργείο, να με συγχωρείτε, ζουν πάρα πολλοί τσιγκάνοι, γύφτοι εκεί παρά. Το καλοκαίρι, στην πλατεία μας είναι εκεί, τα παιδάκια βγαίνουν και παίζουν. Πολλά παιδάκια, τσιγκανάκια και γυφτάκια. Είναι τόσο χαρούμενα και ευτυχισμένα. Μπορεί να είναι και ξυπόλυτα, μπορεί να είναι, αλλά έχουν τέτοια χαρά, είναι τόσο ζωντανά. Θέλω να πω ότι. Δεν θέλω να πω ότι εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η ψυχούρα του παιδιού, αν είναι καλά, αν είναι, δεν είναι τραυματισμένη. Αυτό που είπε ο γιατρός. Αυτό είπε ο γιατρός. Το παιδί έχει κακοποιηθεί. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να δούμε. Εδώ θέλω να βοηθήσω να προσθέσω καλά. Και εγώ κάτι. Το πρόσεχαν, το φρόντιζαν. Υπάρχει ειδική δοκιμασία. Έχει μεγάλη σημασία. Κατάσταση του παιδιού. Ακριβώς. Όχι μόνο να δούμε την αναπτυξιακή του ηλικία, όχι μόνο να δούμε την κατάσταση γενικότερα, αλλά μπορούμε να μετρήσουμε και το emotional του παιδιού, τη συναισθηματική νοημοσύνη του παιδιού και τη συναισθηματική έτσι κατάσταση του παιδιού. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα επιστρέψουμε αμέσως. Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό της βιολογικής μητέρας Μαρίας ξεκίνησε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, όπου σε τηλεφωνική συνομιλία, στενός συγγενής οικογένειας Ρωμά που ζούσε στα Φάρσαλα έδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Αποκάλυψε στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο πως η οικογένεια προσπαθούσε να βρει το όνομα της πραγματικής μητέρας, γιατί μετά από τόσο καιρό το μοναδικό στοιχείο που τους είχε απομείνει είναι η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης της Μαρίας. Νοσοκομείο Λαμίας, 31 Ιανουαρίου 2009. Μαρίνο, εσύ ήξερες πότε γεννήθηκε η μικρή, Ναι, ήξερα. Το ρεπορτάζ μόλις είχε αρχίσει. Όπως ήταν φυσικό, καταφύγαμε σε γιατρό και εργαζόμενο του νοσοκομείου προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την πληροφορία. Εάν δηλαδή υπήρχε το κυρός Βουλγάρας στις 31 Ιανουαρίου του 2009. Αφού μας διαβεβαίωσαν ότι το κετός με τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είχε καταγραφεί στα αρχεία του νοσοκομείου, ανατρέξαμε στο δημοτολόγιο του Δήμου Λαμιαίων. Επικοινωνήσαμε με τον δήμαρχο της πόλης, Γιώργο Κοτρονιά, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον και αναζήτησε αμέσως στο αρχείο πιστοποιητικό γεννήσεως από μητέρα βουλγαρικής καταγωγής που ενδεχομένως έφερε τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η απάντησή του αποτέλεσε τη μεγαλύτερη είδηση. Επιβεβαίωνε ότι στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου είχε όντως εμφανιστεί γυναίκα από τη Βουλγαρία με στοιχεία ταυτότητας Σάσα Ρούσεβα, προκειμένου να δηλώσει τη γέννηση της κόρης της με ημερομηνία 31 Ιανουαρίου του 2009. Αφορά την απόπειρα να εγγραφεί ένα νεογέννητο στο ληξιαρχείο του Δήμου μας
από φερόμενη ως μητέρα μία αθήγανη, άγαμη κατά δήλωσή της στο νοσοκομείο, η οποία προσπάθεια απέτυχε. Όπως προέκυψε, η μητέρα της Μαρίας είχε δηλώσει ψευδώς στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ότι ήταν άγαμη, ενώ βάσει επίσημων εγγράφων εφέρεται ως παντρεμένη με τον Βούλγαρο Ατανά Ρούσεφ του Αγγέλοφ από τον Νικολάεβο. Στο έγγραφο του Δήμου, μάλιστα, μπορεί κανείς να διαβάσει την πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Είναι παντρεμένη, ενώ στο νοσοκομείο δήλωσε ότι είναι άγαμη και έχει το επίθετο του συζύγου της. Περιμένουμε δικαστική απόφαση. Ενώ στο επάνω μέρος της ληξιαρχικής πράξης υπάρχει επίσης υποσημείωση. Προσοχή, είναι παντρεμένη. Πιθανόν η Σάσα Ρούσεβα να μην ήθελε να προσθέσει στην οικογενειακή της μερίδα ένα ακόμη παιδί, καθώς από τα επίσημα έγγραφα εμφανιζόταν ως μητέρα άλλων δύο τέχνων. Η μόνη μας απορία ήταν γιατί οι δικοί μας άνθρωποι δεν είχαν κατορθώσει να βρουν την καταγραφή του τοκετού στα αρχεία του νοσοκομείου της Λαμίας. Δημοσιογράφοι της Ζούγκλας επισκέφθηκαν το ίδρυμα, ζητώντας επίσημα από το διευθυντή ενημέρωση για το τοκετό που είχε γίνει το 2009. Ο ίδιος ωστόσο αρνήθηκε κατηγορηματικά να δώσει οποιοδήποτε έγγραφο επικαλούμενος προσωπικά δεδομένα. Από τη στάση του εγείρονται πολλά ερωτήματα. Για ποιο λόγο ο διευθυντής δεν θέλει να δώσει στοιχεία για τη βιολογική μητέρα της Μαρίας, τη στιγμή μάλιστα που η υπόθεσή της έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον? Υπάρχουν στο νοσοκομείο τα αρχεία για το παιδί που γέννησε η Ρούσεβα το 2009 ή κάποιος τα έχει αφαιρέσει? Επόμενη στάση του ρεπορτάζ αποτέλεσε η Βουλγαρία. Από έρευνα που κάναμε στη γειτονική χώρα, η Ρούσεβα φαίνεται να λείπει από την πατρίδα της λόγω απουσίας ενσύμων το 2008, το 2009 και το 2010. Με ένσημα επιστρέφει τα έτη 2011, 2012 και 2013. Έλεγε η κυρία Πομονή, ηθοποιός σημαίνει φως. Θα την πάμε πιο μαλακά τη δουλειά. Γιατί τους έχω βαρεθεί εγώ στη τηλεοράση με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρονται, με αυτόν τον... και τον δικό μου εδώ πέρα δηλαδή, να τον βουτήξω τώρα, που λέει ότι για ποιον λόγο ο διοικητής επικαλείται τα προσωπικά δεδομένα. Είναι ένας λόγος. Όχι για απάτη. Στην απάτη δεν υπάρχουν. Σωστά. Όχι, ναι, τα προσωπικά δεδομένα δεν υπάρχουν στον εισαγγελέα. Όχι, μα δεν υπάρχουν καν προσωπικά δεδομένα, γιατί δεν υπήρξε ποτέ η κυρία. Εδώ όμως, όταν έχουν δοθεί φωτογραφίες του παιδιού από τις αρχές, του παιδιού, του ανήλικου παιδιού, φωτογραφίες των γονιών, όταν κάνει το γύρο του κόσμου, η επιβεβαίωση ότι έγινε ο τοκετός δεν αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Όχι, το έγγραφο είναι ένα θέμα το να δοθεί. Επομένως, από την άλλη πλευρά. Σε όλο τον κόσμο παίζει και δεν μπορεί να μας πει αν είναι τον. Κάντε λίγο υπομονή, σας παρακαλώ. Περιμένετε λίγο να δείτε που πάει η δουλειά. Θα ρωτήσω κάτι εγώ. Πώς οι γύφτοι, οι δικοί μου αυτοί άνθρωποι, κάνουν πολλά παιδιά και εμείς δεν μπορούμε, οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν καν ρόλο. Μήπως να μας δώσετε κανένα μυστικό να κάνουν λίγα παιδιά και οι δικές μας γυναίκες? Γιατί όλοι στις εκκλησίες... Λίγη αγάπη βάλετε τα παιδιά σας και θα κάνετε πολλά. Τι καρδιά μου, τι είπες? Λίγη αγάπη. Αγάπη, να αυτό... Μα και σε αυτό πρέπει να πάρω, να πάρω την πάσα. Και να πω ένα πράγμα, διότι πολλοί αναρωτιούνται γιατί το παιδάκι αυτό το τρέχανε ή τσιγκάνει στα νοσοκομεία για τα μάτια του. Αν θα πάτε στον παιδό, οι περισσότεροι γονείς που επισκέπτονται το παιδόν τα παιδιά είναι τσιγκάνοι. Έχει δίκιο. Οι υπόλοιποι κατασκηνώνουν απ' έξω, δεν φεύγουν. Έχει μια διαφορά. Αυτοί τα παιδιά τους τα έχουν πραγματικά αγκαλιά. Είναι συνεχώς για ψιλοπίδημα εκεί. Ενώ εμείς ίσως οι πιο προηγμένοι να το αφήσουμε κιόλας και να δούμε την επόμενη. Δεν μου τα λες καλά, κύριε διοικητά του νοσοκομείου Ελπής. Τι ήθελα. Ότι ενδιαφέρονται, ήθελα να πω πάρα πολύ για τα παιδιά. Έχει καταντήσει το κράτος στα δημόσια νοσοκομεία. Οι τσιγκάνοι πηγαίνουν στα δημόσια και οι άλλοι στον ιδιωτικό γιατρό. Ποιο ιδιωτικό? Μην το πει. Τα φιλόμενα και τα φέρουν και σε εμένα. Έχουμε διπλάσιους ασθενείς από και σε εμένα. Άρα τα φέρνουν και στον ιδιωτικό τόπο. Υπάρχουν και αρχοντόγευτοι, οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε στο φουστάνο. Καμιά φορά τα φέρνουν και δεν θέλουν. Πάντως θα έχει σημασία να δούμε ένα παιδάκι 4 χρονών και 9 μηνών, το οποίο καταλήφθηκε σε ένα ίδρυμα. Έχει όλα τα στοιχεία του ιδρυματισμού με το συγκεκριμένο παιδί, το οποίο μεγάλωσε σε αυτή την οικογένεια. Θα είχε ενδιαφέρον να κάνω προσωπικά μια συγκριτική έτσι, εξέταση. Ότι αυτό το παιδί θα έχει μεγαλώσει. Ενός ίδιου παιδιού, το οποίο έχει όλα τα στοιχεία του ιδρυματισμού. Θα είναι υγιέστερο. Και όλα,
και όλες οι δεξιότητες του έχουν πάει προς τα πίσω λόγω του ιδρυματισμού. Ακούστε. Με το συγκεκριμένο παιδί, γιατί εγώ το είδα μόνο στο βίντεο που το είδα. Ακούστε. Είδα ένα φυσιολογικό παιδί. Ακούστε. Ο τρόπος που το παιδί το άρπαξαν από την όποια μητρική αγκαλιά είχε. Επισημαίνω ότι είναι βάρβαρος, διότι το έκαναν μεν για να προστατεύσουν το παιδί σε περίπτωση που υπήρχε εμπορία βρέφους, όμως θα έπρεπε πρώτα να το διαπιστώσουν και μετά να το αφαιρέσουν. Με αυτόν τον τρόπο ένα παιδάκι, φανταστείτε αν αυτό το παιδί είναι όντως της Βουλγάρας, χάνει την πραγματική του βιολογική μάνα, την αποχωρίζεται. Για όσους λένε βλακωδώσει ότι τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, τα παιδιά καταλαβαίνουν από την κοιλιά της μάνας. Σωστά. Πριν δουν φως. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Υφίσταται τον δεύτερο ψυχικό βιασμό λοιπόν τώρα, να αποχωριστεί και τη θετή του μητέρα για να πάει στο χαμόγελο του παιδιού. Επειδή εγώ δεν πιστεύω στα χαμόγελα και στις διάφορες αυτές ιστορίες μυστήριας, γιατί είναι σαν το τσάι που κάνουν διάφορες μεγαλοκυρίες για φιλανθρωπικό έργο, επειδή λείπουν τα ιδρύματα, αυτού του είδους οι ελεημοσύνες εμένα δεν με πείθουν, αλλά η μετριότητά μου το πιστεύει αυτό. Γι' αυτό το παιδί θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες σε αυτό το κράτος. Όπως είπε ο γιατρός, της υποδοχής, της εισαγωγής, της ψυχολογικής υποστήριξης. Κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αμφιβάλλω. Κύριε Τριανταφυλόπουλε. Αμφιβάλλω. Το παιδί ανατέθηκε στο χαμόγελο του παιδιού όμως από την εισαγγελική αρχή. Προσωρινά. Κάπου έπρεπε, προσωρινά, ακριβώς. Κάπου έπρεπε να πάει, ακριβώς. Μια θετή οικογένεια, και γι' αυτό πήγε εκεί. Ας μην λέμε. Πάντως, κύριε Τεδαφυλόπουλο, για να είμαστε ειλικρινείς, το ζήτημα είναι ταξικού χαρακτήρα βασικά. Νομίζω το χαμόγελο του παιδιού είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα. Είναι εθελοντικός οργανισμός. Ναι, εθελοντικός. Δεν έχει το κράτος ιδρύματα. Όταν... Έχει την Πεδοπόλη. Συγγνώμη, δεν έχει το κράτος. Αυτό είναι ιδρύματα. Θέμα του εισαγγελέα. Εγώ αυτό ήθελα να έχουμε πω. Ότι δεν... Του εισαγγελέα είναι θέμα. Το ανέθεσε. Δικό μας θέμα είναι. Αν αρχίσουμε να μολάμε τα θέματα στους εισαγγελείς, χαθήκαμε. Έχουμε ιδρύματα παιδικής μέρης. Η κοινωνία μας δεν πρέπει να διαφορεί. Ακούστε κάτι. Έχουμε φανταστικά ιδρύματα παιδικής μέρης. Αν πάτε και επισκεφτείτε τη Ρόδο, το καλύτερο κτίριο της Ρόδο αυτή τη στιγμή είναι το ίδρυμα παιδικής μέρης. Και σε κάθε πόλη έχουμε ακόμη έχουμε φανταστικά ιδρύματα παιδικής μέρης. Έχουμε Βουλγαρία. Εκείνο που πρέπει να δουν όλα τα ιδρύματα είναι η υιοθεσία και η αναδοχή. Θα ήθελα λίγο να κάνετε μου τη χάρη να πεταχτούμε μέχρι τη Σόφια. Είναι ο Μερίμ Τένεφ, δημοσιογράφος του κρατικού καναλιού της Βουλγαρίας. Ο Μερίμ είναι η ιδιαίτερη περίπτωση, διότι έχει σπουδάσει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και μιλάει ελληνικά, επομένως δεν θα χρειαστούμε μεταφραστή. Μιλάει υπέροχα τα ελληνικά. Μερίμ, γεια σου, θα βρεθούμε για το πρωί. Θα λέμε καλημέρα σε 7.30 στην εκπομπή του κρατικού καναλιού της Βουλγαρίας, αλλά τα λέμε και τώρα. Ακριβώς, καλησπέρα σας, Σοφιό. Καλησπέρα, Μερίμ. Θα θέλαμε να μας πεις τα νεότερα από την πατρίδα σου. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί όσα εξελίσσονται τώρα δεν είναι κοντά στη Σόφια. Είναι βορειοανατολικά, δηλαδή προς τον Μπουργκάς, προς τη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί ζει η οικογένεια. Ναι, μάλλον για πρώτη φορά οι περισσότεροι Βούλγαροι σήμερα ακούσαν αυτή την κομμόπολη, βασικά, η οποία λέγεται Νικολάεβο. Και εκεί από το πρωί πολλοί δημοσιογράφοι είχαμε πάει όταν είχαμε διαβάσει τα στοιχεία που έχουμε δει αυτή τη νύχτα στο Google.gr. Μάλιστα. Και βασικά βρήκαμε το σπίτι πάρα πολύ εύκολα. Βέβαια η Σάσα Ρούσεβα και ο Ατανάς Ρούσεβ, ο άντρας της, τους είχαμε πάρει στην αστυνομία για ανακρίσεις. Αμέσως μετά από τη στιγμή που έχουν βγει στο site σας τα στοιχεία, η Βουλγαρική αστυνομία τους είχε πάρει, δηλαδή τη νύχτα, το πρωί, σήμερα το πρωί. Και έτσι την πρώτη στιγμή δεν μπορούσαμε να τους βρούμε, απλά είχαν βρει το σπιτάκι τους. Εγώ θέλω να είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος, γιατί το Zoogla.gr ανέβασε τα στοιχεία αυτά με την ταυτότητά της και όλα τα στοιχεία τους στις 3.30 τα ξημερώματα. Και σε 2 ώρες μετά από την ανάρτηση στο Zoogla.gr οι βουλγαρικές αρχές είχαν ανακαλύψει κοντά στο Νικολάεβο, είχαν ανακαλύψει αυτή την οικογένεια των φτωχοδιαβόλων σε έναν καταβλισμό Ρωμά. Δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την ταχύτητα των βουλγαρικών αρχών, Μέρι.
Αυτό που καταλάβαμε σήμερα ήταν, επειδή είχαμε ρωτήσει αρκετές φορές αυτές τις ημέρες το Ουγγρικό Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή της δημόσιας τάξης εδώ, αν υπάρχουν κάποιες έρευνες που να κάνουν μαζί με τις ελληνικές αρχές, δεν μας είχαν, ούτε είχαν αρνηθεί, ούτε είχαν πει κάτι το τι συμβαίνει. Προφανώς υπήρχε κάποια συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και μεταξύ των υπηρεσιών και είχαμε κάποια καλή συνεργασία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που βρήκαν οι Βούλγαροι δημοσιογράφοι που πήγαν σήμερα σε αυτή την Κομόπολη ήταν ότι πρόκειται για ένα γκέτο. Οι άνθρωποι εκεί ζουν, ας πούμε, η συγκεκριμένη οικογένεια ζει σε ένα δωμάτιο, όλη η οικογένεια, δηλαδή όλα τα παιδιά, οι γονείς, μάλλον ζουν και άλλοι άνθρωποι εκεί μέσα. Μιλούσα σήμερα με συναδέλφους που βρίσκονται εκεί και μου είπαν ότι τέτοια φτώχεια δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους. Και δεν μπορούν να πιστέψουν πώς είναι δυνατόν άνθρωποι να ζουν έτσι. Δυστυχώς όλη η γειτονιά είναι πάρα πολύ πτωχή. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί μέσα, οι Ρωμά ζουν έτσι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι γιατί οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τα παιδιά εδώ στη Βουλγαρία δεν έχουν ασχοληθεί με τέτοιες υποθέσεις, δηλαδή ποτέ μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ακούσει ότι εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ότι υπάρχουν παιδιά που ζουν σε συνθήκες που είναι απαράδεκτες. Είναι απαράδεκτες. Τις είδαμε τις εικόνες και τις φωτογραφίες από τα μέσα της Βουλγαρίας, της χώρας σου, Μέριμ, και είναι απαράδεκτες συνθήκες. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα των ανθρώπων που ζουν στα όρια της, στα σύνορα, εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ελλάδα είναι μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας και δυστυχώς κανένας δεν φροντίζει για αυτούς τους ανθρώπους. Μέριμ, εκείνο που θέλω να ρωτήσω από την επαφή σου, την επικοινωνία για το ρεπορτάζ που έχεις κάνει. Τι πιστεύεις ότι συμβαίνει, γιατί περιμένουμε τα αποτελέσματα του DNA για αυτό το παιδί. Πού έχεις καταλήξει, ότι είναι μια απλή εγκατάλειψη ενός παιδιού από οικογένεια που δεν είχε να φάει ή ότι μπορεί από κάτω να υπάρχει οτιδήποτε έχει σχέση με εμπόριο βρεφών. Σίγουρα ακόμα δεν ξέρουμε την αλήθεια έτσι όπως είναι. Αυτή η κυρία, η Σάσα Ρούσεβα, λέει ότι απλά έχει αφήσει το παιδί επειδή δεν είχε με τι να το ταΐσει, ξέρω ότι δεν μπορεί να το μεγαλώσει και έτσι όταν έπρεπε να επιστρέψει στη Βουλγαρία, όταν το παιδί ήταν 6-7 μηνών, το άφησε σε μια γυναίκα στην Ελλάδα. Από την άλλη στιγμή, όταν έλειπαν οι γονείς, οι δημοσιογράφοι ήταν γύρω από το σπίτι, ρωτούσαν τα παιδιά της οικογένειας αν ξέρουν ότι έχουν αδελφάκι στην Ελλάδα. Τα παιδιά ήξεραν για αυτό το παιδί. Το ένα παιδί είπε ότι ναι, οι γονείς μου το πούλησαν στην Ελλάδα. Το άλλο παιδί είπε εντάξει, το πούλησαν για λίγα λεφτά για να επιστρέψουν εδώ, επειδή δεν είχαν λεφτά για να επιστρέψουν. Δηλαδή σίγουρα κάτι συμβαίνει. Ακόμα δεν ξέρουμε την αλήθεια. Και κάποια στιγμή υποθέτω ότι θα ξέρουμε περί τι μας πρόκειται. Το απίστευτο στην ιστορία είναι ότι όταν είδα τα αδελφάκια μάλλον της μικρής Μαρίας είναι ολοίδια. Έχουν αυτό το πρόβλημα στραβισμού, όλα τα παιδιά. Έχουν αυτό το παράξενο ξαντό, το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή μοιάζουν με παιδιά από σκανδιναβικές χώρες σίγουρα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, προφανώς είναι κάτι γεννητικό, προφανώς συμβαίνει και εντάξει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε, αυτό το παιδάκι που δείχνουμε τώρα. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια. Μάλιστα. Χαιρετώ. Μέριμ, θα τα πούμε νωρίς αύριο στις 7.30 ώρα. Ναι, συνεχίζουμε τις έρευνες. Μάλλον αύριο το πρωί θα ξέρουμε και περισσότερα εδώ. Θα ξέρουμε περισσότερα για το DNA και τι έχει συμβεί αυτή τη νύχτα. Πότε αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα του DNA? Ελπίζω το αργότερο αύριο να έχουμε κάποια αποτελέσματα, επειδή από αυτό που ξέρουμε
Έχουν επιδείγματα της Μαρίας εδώ στη Βουλγαρία και κάνουμε τις εξετάσεις. Οπότε κάποια στιγμή αύριο θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Και σε εσάς. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε σύντομα. Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας της βιολογικής μητέρας Μαρίας από το Zoogla.gr, ξεκίνησε ένα ντόμινο εξελίξεων. Η Ιντερπόλ κατάφερε να εντοπίσει τους γονείς της στην πόλη Γκούρκοβο της Βουλγαρίας. Οι βιολογικοί γονείς της μικρής συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Όπως προέκυψε, το ζευγάρι ζει σε άθλιες συνθήκες και αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι η οικογένεια έχει 8 με 10 παιδιά. Μετά τη σύλληψη, τα πρώτα λόγια που ψέλησε η πραγματική μητέρα της μικρής Μαρίας ήταν «Έδωσα το παιδί μου γιατί πεινάγαμε». Το ρεπορτάζ της Ζούγκλας επιβεβαιωνόταν με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Όχι μόνο για το γεγονός ότι είχαν εντοπιστεί οι βιολογικοί γονείς του παιδιού, αλλά και για το ότι είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Στο αστυνομικό τμήμα του Γκούρκοβο οδηγήθηκε ο πατέρας, η μητέρα και τα δύο άλλα παιδιά τους. Στη συνέχεια, η βιολογική μητέρα της Μαρίας αφέθηκε ελεύθερη και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Πού να ξέρει ότι είναι δικιά της. Και μάλιστα σε κάποιο σημείο αναφέρεται λέγοντας ότι έχω 6 κομμάτια. Κομμάτια, λέει τα παιδιά, κάνουμε τη μετάφραση. Μιλάει για 6 κομμάτια. Μαγή. Ναι. Θα διακινδυνεύσω να πω ότι δεν είναι η βιολογική μάνα της Μαρίας αυτή η γυναίκα. Έχει τεράστιες διαφορές στην εμφάνιση, στο σωματότυπο, στα ζυγωματικά και είδαμε και τη σύγκριση των άλλων τέκνων της. Μισό λεπτό να πω κάτι στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ο κύριος Μπαρτζόκης, δικηγόρος Λάρισσας, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε και βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ την προηγούμενη φορά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκπομπής, λέγοντας ότι μίλησε με τον υποτιθέμενο πατέρα τον που υιοθέτησε το τσιγκάνο, δηλαδή που είχε υιοθετήσει το παιδί, και είπε ότι τότε, ότι ο άνθρωπος από τότε, από εκείνη την περίοδο, προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να νομιμοποιήσει το παιδί που είχε υιοθετήσει παρανόμως. Επομένως, το γεγονός ότι τώρα λέει άλλα πράγματα ο κύριος Μπαρτζόκης, μην θεωρήσετε ότι μία έρχεται εδώ και λέει τα μεν και μετά λέει τα δε. Γνωρίζετε και η δική μου συμπεριφορά ποια ήταν απέναντι στο όλο θέμα. Θεωρώ όλους αυτούς τους θεατρινισμούς και την υποκρισία που υπάρχει στα μέσα αποβλάκωσης, διότι πλέον έτσι μπορείς να τα αποκαλείς, απαράδεκτους. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτή η μητέρα, η οποία επισήμως δηλώνει ότι έχει 2 παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που τα είδαμε εκεί, στους δημοσιογράφους εδώ λέει ότι έχω 6 κομμάτια. Υπάρχει ένα παιδί το οποίο λέει ότι το γέννησε αυτή και φαίνεται ότι το γέννησε αυτή, αν δεν είναι κανένα παιχνίδι μεταξύ γιατρών, όπως είπαμε, και λοιπόν φτωχοδιαβόλων και συγγενών εκεί πέρα, τότε είμαστε μπροστά σε κύκλωμα εμπορίας παιδιών. Μα και υπάρχουν 2 σημεία. Πολύ... Ένα λεπτό. Αφήστε τον κύριο Μπαρτζόκη να σας πει το γιατί και το πώς, διότι πελάτης μια του... Μια ερώτηση που είναι κέρια. Πελάτης του... Ένα λεπτό. Αφήστε τους ανθρώπους να μιλήσουν... Από την αρχή. Ναι. Η δικιά μου εμπλοκή στην υπόθεση είναι τυχαία. Δήλωσα και στην εκπομπή σου την προηγούμενη φορά ότι συνάντησα τυχαία το Μάρτιο με Απρίλιο του 2013 στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισσας 4
Τσιγκανόπουλα φαινότανε και τη Μαρία. Μαζί με τους δύο κατηγορημένους και νομίζω άλλα δύο άτομα. Και πήγαινα, περιφερόταν μέσα. Τους Βούλγαρους ή τους Έλληνες. Τους Έλληνες. Περιφερόταν μέσα στο δικαστικό. Όχι, Μέγαρο. Τους Έλληνες, ναι, τους Έλληνες. Επειδή τυχαίνει τον κύριο Σαλή να τον γνωρίζω από άλλες υποθέσεις που και ή χειρίστηκα ή τον γνώριζα, γιατί είναι σημαίνος στέλεχος της τσιγκάνικης κοινότητας στα Φάρσαλα. Μου είπε, γιατί του ρώτησα, αυτό το παιδί, τι νος είναι, λέει, μας το άφησαν οι Βούλγαροι εργάτες ως ανταμοιβή. Τώρα αρχίζω να συνδυάζω πολλά μάκη στο κεφάλι. Και όταν του ρώτησα τι εννοείς εδώ, οι Βούλγαροι εργάτες δούλεψαν στα χωράφια σου, υποτίθεται, που εργαζόσουν. Όχι, λέει, ανταμοιβή, χαρά μας το παιδί. Εδώ θέλω να πω ότι είμαστε υπόλογοι όλη η κοινωνία. Και ειδικά της Λάρισσας. Διότι έπρεπε να το καταγγείλουμε αμέσως, μακή. Στην ασφάλεια, όχι σε ένα αστυνομικό που βρήκαμε δίπλα. Για να κάνει την απαραίτητη έρευνα, να δει τι γίνεται. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί να ζήσει μαρτυρικά 6 μήνες, μπορεί να μην ζήσει και τίποτα, μην κατάλαβε το παιδί. Γιατί 6 μήνες που υποτίθεται το είδαμε αυτό από τις μάρτυρες, έπρεπε να το καταγγείλουμε. Το λέω και το δηλώνω και στεναχωριέμαι γι' αυτό. Όπως θα πω και το επόμενο. Αυτό το παιδί, μόλις το είδα εγώ, όταν έσχασε το σκάνδαλο αυτό, γιατί είναι σκάνδαλο τελικά, Μάκη, για μένα. Δεν μπορούσα τρεις μέρες να κοιμηθώ, το είπα στην εκπομπή σου. Και διαπίστωσα ότι τα λεγόμενα που μου είπε ο κατηγορούμενος, ως φίλος, ως... που τα είπε φιλικά, γιατί έτσι τα είπε, αρχίζουν να τα επιβεβαιώνουμε. Ότι το παιδί από την αρχή είπαμε ότι δεν είναι προϊόν σε εισαγωγικά αρπαγής. Αλλά το έδωσε η μάνα βιολογική του μητέρα γιατί δεν μπορούσε να το ζήσει. Αυτό ναι. Αυτό είναι η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου και είναι αληθινές γιατί μου την είπε και εμένα. Σαν ύποπτο χρόνο. Όπως μου είπε εκείνο το πρωινό, πώς γίνεται να το δηλώσουμε στο δημοτολόγιο της Λάρισσας. Και εγώ του είπα αυτά, δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Είμαι δημοτικός σύμβουλος στη Λάρισσα. Αλλά εγώ δεν έχω τη γνώση. Αυτή έχει γνώση ο αρμόδιος υπάλληλος και η διευθύντρια του ληξιαρχείου και του δημοτολογίου της Λάρισσας. Είμαι σίγουρος ότι μετά τη δικιά μας αυτή η συνάντηση το πρωί πήγανε στο ληξιαρχείο και γνωρίζουν. Και είπα και στην εκπομπή και το λέω ακόμη μια φορά, πρέπει να ανοίξουν στόματα στη Λάρισσα και στα Φάρσαλα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Δήμαρχος Φαρσάλων και να λέει το παιδάκι δεν κυκλοφορούσε στο Δήμο Φαρσάλων, ενώ κυκλοφορούσε σε παιδιάτρους, στα σούπερ μάρκετ. Ποτέ δεν ζητιάνεψε, προσέξτε, ποτέ δεν ζητιάνεψε η Μαρία. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω και κυκλοφορούσε ελεύθερα στα δικαστήρια της Λάρισσας. Τι δηλαδή πιο ανώτερο από την δικαιοσύνη μας και το ναό της, τα δικαστήρια της Λάρισσας. Με συγχωρείτε που το είδαν, συγγνώμη Μάκη, αστυνομικοί, εισαγγελείς, δικηγόροι, ενδεχομένως και κοινωνική υπηρεσία. Συγγνώμη, να πω κάτι. Βέβαια, μένει στην ασφάλεια να ψάξει να βρει για ποιο λόγο ήταν στα δικαστήρια. Να πω κάτι. Για να υιοθετήσει ένα σκύλο σήμερα, χρειάζονται συγκεκριμένε προποθέσει και εάν σου εξετάζουν να δουν αν είσαι ικανό να μπορέσει να έχει αυτό το ζώο στο σπίτι σου, στο χώρο σου. Ακούστε κάτι. Το να πάρει ένα παιδί είναι τόσο εύκολο και να το περιφέρει σε δικαστήρια, σε χωράφια, σε πανηγύρια. Και ξεχώριζε, Μάκη. Ξεχώριζε το παιδί. Μαρία ξεχώριζε. Βέβαια, πήγαιναν συντεταγμένα. Αφήστε με να ολοκληρώσω, είναι πολύ σημαντική αυτή η κατάθεση. Είναι η κατάθεση ψυχής για μένα, γιατί έτσι είμαι εγώ, χαρακτήρα μου. Να λέω αυτά που πιστεύω και βέβαια υπάρχουν και άλλοι αρμόδιοι για να το διαπιστώσουν αυτό. Δεν μπορώ να είμαι εγώ ο μάντης. Γεγονότα λέω. Τα παιδάκια ήταν χέρι-χέρι. Κυκλοφορούσαν δηλαδή ως αδερφάκια, αγαπημένα. Δεν μπορώ να πω ότι κακοποιήθηκε το παιδί στη διάρκεια που το είδα εγώ. Γιατί το λέτε λοιπόν αυτό να παρέμβει η αστυνομία, να παρέμβει, με ποιο τρόπο? Όχι, η αστυνομία έπρεπε να κάνει έλεγχο πού πήγαιναν τα παιδιά εκείνη τη μέρα, ας πούμε, γιατί ήταν και άλλες μέρες. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο παιδί, μιλάτε. Και σας... λέω για το γεγονός αυτό. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Μπατζόκα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μην κάνουμε μονόλογο. Ακούστε μας και εμάς. Ήρθαμε να μας ακούσει ο λαός ο δικός μας. Ακούστε ένα λεπτό. Να ολοκληρώσει αυτή την κατάθεση που κάνει. Ψυχής, γιατί έχει σημασία, θα ακούσετε τώρα για ποιο λόγο έχει σημασία. Επομένως, το πρώτο που έπρεπε να κάνει η ασφάλεια μετά την κατάθεση αυτήν ήταν να ελέγξει σε ποιες υπηρεσίες της Λάρισσας εκείνα τα πρωινά, γιατί μπορεί να ήταν δυο ή τρία, πήγε. Και το είδαν το παιδί. Εγώ είμαι σίγουρος πήγε στο ληξιαρχείο της Λάρισσας και στο δημοτολόγιο της Λάρισσας, ενδεχομένως και σε μια κοινωνική υπηρεσία ή να πάρουν κάποια δικογραφία. Ενδεχομένως υπήρχε ένα δικαστήριο. Γινόταν προσπάθεια νομοποίησης του παιδιού, καλέ μου συμπατριώτη.
Εσείς σας το είπε αυτός ότι το αφήσαν το παιδί. Εσείς είστε δημοτικός σύμβολος και δικηγόρος. Βεβαίως. Γιατί εσείς δεν φροντίζατε? Αυτό σας το είπε. Φρόντισα. Θα σας πω. Ήταν αστυνομικός. Πώς είναι το όνομα σας? Βαγιανά. Η κυρία Βαγιανά. Ναι. Με όλο το σεβασμό, ακούστε μας λιγάκι. Δεν αφήνω να δώσω. Είσαστε δημοτικός σύμβολος, κύριε. Βεβαίως. Όσα αναφορά για τη Μαρία, εάν είναι γραμμένη στα δημοτολόγια. Δεν είναι γραμμένη στη Λάρισα. Στην οικογενειακή κατάσταση του πατέρα του φερούμενου που είναι κρατούμενος. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Άρα, εσύ είσαι ένας έμπειρος άνθρωπος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ. Και σαν δικηγόρος. Ναι. Άρα, ψάχναν το παιδί να το γράψω στα δημοτολόγια. Όχι, άλλο είναι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ. Ακούστε. Αφήστε με να ολοκληρώσω κι εγώ. Και από εκεί πέρα, αν έχετε κάποιες αντιλήψεις. Δεν ανέφερε για το συγκεκριμένο. Ανέφερε πώς μπορούμε να γράψουμε τα παιδιά στο δημοτολόγιο. Μπράβο. Και θα φάνε στην αργότερη. Και αυτό στην παρέα με τα παιδάκια. Αυτό το θέμα, κύριε. Το θέμα αυτό δεν είναι. Δεν κατηγορώ εγώ τον κύριο Σαλή. Εγώ άλλο λέω. Λέω ότι υπάρχουν πολλές υπηρεσίες στην περιοχή που ήξεραν για την παρουσία της Μαρίας, της μικρής Μαρίας, ότι την είχε ο κύριος Αλής. Μα αυτό το παιδί ήταν. Ακούστε, κύριε Παρατζόκα, ακούστε μας λιγάκι. Να μας ακούσει και εμάς ο λαός ο δικός μας. Γιατί εδώ υπάρχει πολύ ξεφτύλα, μας έχετε ξεφτυλίσει, μας έχετε κάνει σκουπίδι. Άρα προσέξτε. Ακούστε. Ευθύνεστε κι εσείς, κύριε. Δεν καταλάβατε. Ακούστε με λιγάκι. Ακούστε με εμένα λιγάκι και από εκεί κάνετε τα συμπεράσματα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ακούστε, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος, ακούστε. Ακούστε, κύριε. Ακούστε με λιγάκι εμένα. Για τώρα δεν τελειώσαμε κι εμείς. Ακούστε, τόση ώρα δεν μιλάμε. Ακούστε, εμείς σας ακούμε πολύ καλά, ακούστε μας και εμάς. Ενώ υπάρχει ένα ανύπαρκτο κράτος, μια κυβέρνηση που δεν ελέγχεται με τίποτα από έχει διαλύσει το σύμπαν. Αυτά 17 ολόκληρα χρόνια τα έχω καταγγείλει εγώ προσωπικά. Αφήστε το μνημόνιο, κύριε. Να φύγει το μνημόνιο. Ακούστε το μνημόνιο. Ακούστε το μνημόνιο το δικό μας, κύριε συνήγορε. Κύριε Δημοτικέ Συμβούλε. Ακούστε με. Τι δουλειά έχει το μνημόνιο μας. Ακούστε με. Μετά τι μνημόνιο. Ακούστε, κύριε. Αυτό είναι άλλο θέμα που είναι πολιτική απόψη. Αγαπητέ Δημοτικέ Συμβούλε. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Και εμείς θα καταθέσουμε κατάθεση ψυχής. Εμείς μιλάμε μόνο με το Θεό. Ψέματα δεν ξέρουμε να λέμε. Ακούστε. Τα Ρωμά της Ελλάδος, σε αυτά τα Άγια Χώματα εδώ πέρα που γεννηθήκαμε, είμαστε πολύ τυχεροί. Ακούσατε στη Βουλγαρία σε τι άθλιες καταστάσεις και το σκηνικό αυτό, το γκαξτερικό, εδώ και 17 χρόνια εγώ προσωπικά, ήρθαν στο σπίτι μου ομάδα Βουλγάρων και Ρουμάνων. Τα στοιχεία αυτά είναι στην Διεύθυνση Ασφαλείας. Τότε νομίζω ταξίαρχος ήταν ο κύριος Λυκόπουλος. Πραγματικά είπα στην γυναίκα μου θα σε πετάξω από το δεύτερο όροφο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σωματοέμποροι, έχουν κλέψει, έχουν κάνει να κάνουν να πουλήσουν ένα άγγελο. Όπως ήταν Ξανθούλικο και το δικό μου σήμερα είναι πατέρας με δύο παιδιά. Τσιγκάνοι ήταν αυτοί οι Βουλγαροί? Αυτοί ήταν Ρωμά της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Είναι 23 χρονών ο γιος μου, είναι πατέρας με δύο παιδιά. Πρόσεξε. Εδώ και 17 χρόνια. Όταν είπα στη γυναίκα μου, μην το κάνεις αυτό, θα μπλέξεις. Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι δικό τους, γιατί θέλουν να το πουλήσουν? Δεν κατάλαβα, τους δώσαν το παιδί. Σας φέρνει να σας δώσουν παιδάκι. Παιδί, ναι, ναι. Ναι. Εγώ όμως εκείνη τη στιγμή έχω πιάσει κουβέντα και τους λέω, δεν είμαι έτοιμος. Θα κάνουμε μία συνάντηση αύριο. Δύο γυναίκες, δύο άντρες. Ζητούσαν χρήματα. Ναι, βεβαιότατα. Και τους λέω, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Γιατί ήταν σε εσάς? Ακούστε, κύριε Υπουργέ, αφήστε με. Εδώ και 17 χρόνια έχω καταγγείλει αυτά στη Διεύθυνση της Ασφαλείας που ήρθανε και περικυκλώσαν το σπίτι μου όλο. Βέβαια, ενημέρωσα και τις αρχές, έτσι. Ότι συμβαίνει αυτό. Ότι συμβαίνει αυτό. Και ακόμα μέτρα από τότε μέχρι τα τώρα, επί Σιμίτη ήταν. Σιμίτη, Καραμαλή, Παπανδρέου, Σαμαρά. Ένα μπάχαλο, μια διαλυμένη χώρα. Που πάει να ξεντώσει, να πουλήσει και το πρόεδρε, το ένα λεπτό. Πώς έγινε η καλύτερη ζωή σας? Με μαγικό ραβδί έγινε η καλύτερη ζωή σας? Η δικιά μας ζωή. Η ζωή η δικιά σας έγινε με μαγικό ραβδί. Με μαγικό ραβδί έγινε καλύτερα. Δεν σας βοηθήσαμε καθόλου. Σε τίποτα δεν σας βοηθήσαμε. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Θυμάστε πολύ καλά και το στο Υπουργείο Πρόνοιας ήταν πάντα κοντά σας. Και στο Ζεφύρι και παντού ήμασταν πάντα κοντά σας. Έχετε καμία αντίρρηση αυτό?
Δεν βελτιώσαμε, σχολεία δεν δώσαμε, υγεία δεν δώσαμε, εμβόλια δεν κάναμε. Ακούστε με, για κύριε Υπουργέ. Όπου τίθεται στο γραφείο μου. Να ολοκληρώσω και από εκεί και πέρα θα σας κύριε πω. Κύριε Κωνσταντόπουλε, εγώ πολιτεύτηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή ζητώ 1000 συγγνώμη από τους ψηφοφόρους μου που τους γέλασα και έχισα το αίμα μου 20 ολόκληρα χρόνια για να κάνω μια καλύτερη ζωή για αυτή τη φυλή που είναι ξεχασμένη. Σε θυμάμαι, άρα, σε θυμάμαι να λες και να φωνάζεις ότι η Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρθηκε για σας. Δεν έχω παράπονο από σας σαν υπουργός. Ό,τι κατέθεσα για εμβολιασμούς, για βοήθεια, στάθηκε το Υπουργείο πάμε στο απέναντι. Θέμα, κύριε Δημητρίου, πάμε στο θέμα μας. Στο θέμα μας. Εσείς πώς μιλάτε για αυτά τα παιδιά που δεν τους γνωρίζετε? Έχετε πληροφορίες από τους, από τους Ρωμά, τους φίλους σας? Επειδή παίρνω. Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχατε μια κουβέντα. Ήρθαν λοιπόν Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Ρωμά, πουλήσουν ένα παιδί. Ναι, ναι. Προφανώς γιατί είναι ευκατάστατος. Ναι. Και πόσα σας ζήτησαν, πόσα χρήματα? Τότε μου ζητήσανε 1,5 εκατομμύριο, γιατί δεν έχω λεφτά. Τους λέω, θα το τακτοποιήσουμε. 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Και το κάναμε ένα εκατομμύριο. Ναι, λέω να το κάνετε τι, για να το πάρετε για παιδί σας, δεν είχατε δικά σας παιδιά? Όχι, κυρία. Εγώ έχω καταρχήν 14 εγγόνια. Και ναι, να τις έγκωνω. Γιατί το σε εσάς να... Γιατί, ποιος ήρθανε, ένα λεπτό, μην με διακόψετε, να ολοκληρώσω την... Ναι. Όταν ήρθανε, εγώ αποφάσισα και είχα μεγάλη φασαρία με την οικογένειά μου. Ειδοποίησα αμέσως την ασφάλεια και τους λέω, κύριοι, στο Ζεφύρι συμβαίνουν κάποιοι άνθρωποι και θέλουν να μου πουλήσουν ένα μωράκι κατάξανθο από τη Βουλγαρία. Πήγα αμέσως, ενημέρωσαν, ωραία, μου δώσαν τα χρήματα, ακούστε η αστυνομία και ήρθανε και με συλλάβαν και εμένα και, αυτούς. Και το μωρό μέσα και θυμάμαι ήταν χειμώνας, πραγματικά θλίβομαι να ξέρετε ότι οι Έλληνες Ρωμά δεν πουλάν παιδιά, κάνουν παιδιά, έχουν το Θεό τους μέσα. Και τι έγινε και... Μετά, τι έγινε σε αυτό που είπατε τώρα? Του στείλανε φυλακή, το παιδί αν ήταν... Αυτό θέλω. Αν ήταν αρπαγή από τη Ρουμανία ή ήταν από τη Βουλγαρία, αυτό έπρεπε να πάρει μέτρα ασφαλείας το κράτος μας, οι αρχές, γιατί αυτό δεν είναι φαινόμενο τώρα. Τώρα αυτό. Εδώ και 17 χρόνια γίνεται αυτή η ζούγκλα εδώ. Μας άρα, Υπουργέ μου, εγώ προσωπικά δεν. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Θεωρώ ότι πρέπει να φράξουμε τα σύνορά μας. Φεύγουν έγκυος από εδώ, έρχονται, γεννούν εδώ και γίνεται αυτό. Αλλά οι Έλληνες Ρωμά δεν έχουν καμία σχέση με την εμπορία βρέφων. Δεν πουλάνε τα παιδιά τους. Κύριε Δημητρίου. Και ούτε στα φανάρια τους τα κουρεμά. Κύριε Δημητρίου, περιμένετε. Πάμε να δούμε... Θα σου δώσω το χρόνο. Πάμε να δούμε... Δείτε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Και βεβαίως την αποσιώπηση των δικών μας μέσων, γιατί υπάρχει δημοσιογραφική γυφτιά. Αυτή δεν είναι άλλο θέμα. Το εξετάσουμε σε μια άλλη εκπομπή, η οποία αποσιώπησε εντελώς το γεγονός ότι κατορθώσαμε να βρούμε τους δύο υποτιθέμενους βιολογικούς γονείς, λέω υποτιθέμενους, μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι οι πραγματικοί γονείς της Μαρίας. Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας της βιολογικής μητέρας της Μαρίας από το Zoogla.gr, η Ιντερπόλ κατάφερε τελικά να εντοπίσει τους γονείς της στην πόλη Γκούρκοβο της Βουλγαρίας. Το ρεπορτάζ της Zoogla επιβεβαιώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, όχι μόνο για το γεγονός ότι εντοπίστηκαν οι βιολογικοί γονείς του παιδιού, αλλά και για το ότι είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως η Daily Telegraph, η Daily Mail, το BBC, η Nova News, το Focus Information Agency και το Global Post κάνουν αναφορά στην αποκάλυψη του Zoogla.gr και των εκπομπών Zoogla και Κίτρινος Τύπος. Για την ίδια έρευνα ενδιαφέρθηκε και η κρατική τηλεόραση της Βουλγαρίας. Ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος φιλοξενήθηκε στην πρωινή εκπομπή «Η ημέρα ξεκινά» για την υπόθεση της ανήλικης Μαρίας, που το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει την επικαιρότητα. Με τους τίτλους «Βρέθηκε η οικογένεια της Μαρίας στη Βουλγαρία» και «Η βιολογική οικογένεια της Μαρίας μπορεί να ζει στην κεντρική Βουλγαρία», αναφέρει ελληνικό site, η Daily Telegraph παραθέτει στην ιστοσελίδα της το ρεπορτάζ και τα στοιχεία του Zoogla.gr.
και η Daily Mail κάνει αναφορά στα ντοκουμέντα που δημοσίευσε η ηλεκτρονική εφημερίδα Ζούγκλα με τον τίτλο «Είναι αυτή η πραγματική οικογένεια της Μαρίας?», ενώ αναφέρει ότι τα ντοκουμέντα δημοσιεύθηκαν στο ελληνικό website Zoogla.gr. Το βρετανικό BBC αναφέρει ότι η ιστοσελίδα Zoogla.gr έχει δημοσιεύσει την ταυτότητα της κυρίας Ρούσεβα και ένα πιστοποιητικό γέννηση της Μαρίας από ένα νοσοκομείο στη Λαμία. Το ιταλικό Quotidiano Net έχει τίτλο «Site βρήκε ότι η μητέρα της Μαρίας είναι μια Βουλγάρα», ενώ στο ρεπορτάζ του αναφέρει «Σύμφωνα με το Zoogla.gr, το οποίο δημοσιεύει και φωτογραφίες αλλά και έγγραφα που σχετίζονται με τη μητέρα, η γυναίκα είναι Βουλγάρα». Το αμερικανικό site ειδήσεων Global Post αλλά και το πρακτορείο Focus Information Agency στο ρεπορτάζ τους αναφέρουν ότι το portal Zoogla.gr ισχυρίζεται ότι η Σάσα Ρούσεβα πιθανόν είναι η μητέρα που γέννησε τη Μαρία στις 31 Ιανουαρίου του 2009 στην πόλη της Λαμίας. Το site B2B News αναφέρει το Zoogla.gr που είναι το πόρταλ ενός από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους έρευνας του Μάκη Τριανταφυλόπουλου δημοσίευσε τα στοιχεία της οικογένειας της Μαρίας. Το γεγονός αυτό οδήγησε τις αρχές στο χωριό της Βουλγαρίας Νικολάεβο. Επίσης, στο site του βουλγαρικού τηλεοπτικού δικτύου Nova News αναφέρεται «Σύμφωνα με την έρευνα ενός Έλληνα δημοσιογράφου, η μητέρα της Μαρίας είναι από τη Βουλγαρία. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής από ενημέρωση των συναδέλφων από τη Ζούγκλα του Extra 3 είναι ότι η Μαρία γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2009 σε νοσοκομείο στη Λαμία. Σύμφωνα με το αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας της μητέρας της Μαρίας που δημοσίευσε η Ζούγκλα, η γυναίκα ζει κοντά στην Στάρα Ζαγόρα. Πήγαμε εκεί και την καταγράψαμε στην κάμερα». Ακόμα, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αλλά και η τουρκική Courier γράφουν ότι το πόρταλ Ζούγκλα αναφέρει πως η Ρούσεβα γέννησε τη Μαρία στις 31 Ιανουαρίου του 2009 στη Λαμία. Το ρεπορτάζ του Ζούγκλα αναφέρεται και στην ισπανική ηλεκτρονική εφημερίδα Il Mundo αλλά και στην αμερικανική ηλεκτρονική εφημερίδα The Independent. Από την άλλη πλευρά, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης μετά την αποκάλυψη του Zoogla.gr αρχικά δεν έκαναν καμία αναφορά στο γεγονός. Όταν όμως διαπίστωσαν πως τα διεθνή μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αναπαράγουν το ρεπορτάζ του Ζούγκλα, τότε αναπαρήγαγαν την είδηση με αντιδεοντολογικό όμως τρόπο. Δηλαδή, δεν έκαναν ποτέ αναφορά στην πηγή. Μόλις τώρα επικοινώνησε συνάδελφος από τη Βουλγαρία, δημοσιογράφος, η οποία μας είπε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας έδωσε την πληροφορία ότι τηλεφώνησε Βουλγάρα από την Πάτρα, η οποία βλέποντας τους δύο γονείς που μπήκαν στη φυλακή, τους δύο τσιγκάνους, αναγνώρισε αυτούς που είχε δώσει και εκείνη το παιδί της. Τότε λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε επιχείρηση, αν είναι έτσι. Και μπορώ να πω μόνο κάτι, Μάκη. Για να συνεχίσω να πω αυτά που ξέρω, Μπαντζόκα, θα καταλάβετε ένα, τι γίνεται εδώ πέρα. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ, προσπαθεί μια ώρα να πει κάτι και τον διακόπτε συνεχώς. Και εγώ θέλω να βγάλω την είδηση και εσείς λέτε τα δικά σας. Ένα λεπτό, περιμένετε. Λοιπόν, ξέρει ο άνθρωπος, προσπαθεί να συγκρατηθεί. Εδώ έχουμε βρεφοδόχο οικογένεια, η οποία μαζεύει τα παιδιά που προφανώς είτε λόγω φτώχειας, είτε λόγω εμπορίας, είτε γιατί συμφέρει. Δυστυχώς είμαστε μια κοινωνία της Τρόικας. Είναι και τα επιδόματα. Όπου είναι τα επιδόματα, η επιβίωση, οι δυσκολίες της ζωής. Εγώ ξέρω ότι οι τσιγκάνοι σκοτώνουν για το παιδί τους. Όχι να το πουλήσουν, όπως είπε ο Δημητρίου. Παναγία. Λοιπόν, αλλά όμως... Τσίπησες για λάθος, ξέρω, όχι, Παναγία μου, δεν είναι αγγελούδια όλοι, γιατί ένα λεπτό θα παρεξηγηθώ. Λοιπόν, θα σου πω ότι λόγω χρώματος, μην νομίζετε, δεν ανήκω στη λευκή φιλία, είμαι ελαφρώς μελαχρινός, έτσι. Αρκεί να σου πω ότι μια φορά που περίμενα μια φίλη μου έξω από το Αίγιο σε μια διασταύρωση καλοκαίρι με το μαγιό κατάμαυρος, ακούμπησα σε ένα αγροτικό επάνω και μου λέει, έρχεται μια κυρία και μου λέει πόσο κάνουν οι καρέκλες. Τη λέω, δεν πουλάω, να χαθείς, μου λέει, παλιόγυφτε. Και έφυγε, ούτε καν αναγνώριζε ποιος είμαι. Λοιπόν, τόσος ρατσισμός, αλλά δεν είστε και Παναγίες παντού. Ρωτήστε ανθρώπους που μένουν σε καταβλισμούς. Όλος ο κόσμος, όχι μόνο οι τσιγκάνοι. Όχι, άλλο λέω, επειδή είστε μεταναστευτικοί φίλοι και μετακινήστε και δεν έχει η χώρα αυτή την υποδομή που έχει η Γαλλία,
η Ιταλία, η Γερμανία, η Πορτογαλία που υπάρχουν καταβλισμοί, το ξέρετε. Τελείωσε η μετακίνηση, κύριε Τριανταφυλλοπούλη. Έχουν σπιτάκια, οικόπεδα δικά τους, αλλά απλώς το κράτος ή πρέπει να κοιτάξει λίγο να βοηθήσει περισσότερο. Δεν φταίνει τσιγκάνι για τα χάλια τους. Για τα χάλια που παρακολουθώ εγώ στους οφάδες, στους καταβλισμούς, αύριο θα είμαι εκεί. Λοιπόν, από εδώ, από εκεί, όπου υπάρχουν, ζουν με τις καλύτερες συνθήκες, κύριε Δημητρίου, είναι σαν και εσάς όλοι με τη γραβατούλα και το σακάκι. Όχι, για το όνομα του, έχουν άσχημες συνθήκες. Άσχημες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι προφανώς έχουμε να κάνουμε με κάποια οικογένεια η οποία εύχομαι αύριο το DNA να δείξει ότι είναι δικό τους παιδί. Εάν όμοι γέννη το δείξει ότι δεν είναι δικό τους παιδί, ζήτω που καήκαμε. Και αν η πληροφορία που έρχεται τώρα από το Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας μέσω της συναδέλφου της Βουλγάρας, ότι και Βουλγάρα από την Πάτρα είχε δώσει στην ίδια οικογένεια παιδί, πάμε χαμένοι. Πείτε λοιπόν αυτό που θέλετε να πείτε τώρα, γιατί ήσασταν έτοιμος να το πείτε, σας φρενάρουν 10 φορές και δεν το λέτε. Γνωρίζει πράγματα ο άνθρωπος, προσπαθεί να είναι αξιόπιστος. Γι' αυτό. Εγώ, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, πέστε από ένα πείσμα ή πέστε από την προσφορά κοινωνικής προσφοράς που να έχουμε όλοι οι πολίτες. Από αυτό το τυχαίο γεγονός έβγαλα κάτι συμπεράσματα και έκανα μια δικιά μου έρευνα αυτές τις μέρες. Και διαπίστωσα με μαρτυρίες, οι οποίες θα βεβαιωθούν αυτές πιστεύω. Ότι αν μιλάμε βέβαια για το ίδιο παιδί, γιατί η μαρτυρία ήταν ότι ήταν ένα παιδί ξανθό σε ένα σπίτι, εκεί στον οικισμό των Τσιγκάνων στα Φάρσαλα και υπόθηκε εκεί μέσα ότι υιοθετήθηκε από έναν επιχείρημα. Ότι ναι μεν το δώσανε Βούλγαροι, Ρωμά, θα δούμε μετά αν και είναι βιολογική ή όχι μητέρα. Το παιδί το πήρε ένας επιχειρηματίας των Φαρσάλων προκειμένου να το εξετάσει στα απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να το υιοθετήσει. Παράνομα. Μη Ρωμά. Μη Ρωμά. Επιχειρηματίας. Νομίζω ασχολείται με θέματα που αφορούν χαρτικές ύλες, κάτι τέτοιο. Νομίζω. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε ονόματα. Μάλιστα. Το παιδί το εξέτασε και βρέθηκε ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα του στραβισμού. Και επεστράφει πίσω, Μάκη. Το πακέτο. Ακριβώς. Το κομμάτι που λέει η Βουλγάρα εδώ πέρα. Επιστράφει το παιδί πίσω. Σαν να κόβεζε τηλεόραση, δηλαδή που δεν ήταν κάτι έλειπες. Ακριβώς. Και παρέμεινε στην οικογένεια αυτή. Το σημαντικό όμως, κύριε Μάκη. Την πληροφορία αυτή μου την έχει δώσει εδώ και 2 μέρες από έναν πελάτη του. Που, εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Διαφορετικά θα ήταν εδώ και θα μας τα έλεγε. Είναι από 2 πηγές, Μάκη. Από πρώτο χέρι. Υπάρχει και δεύτερη πηγή. Και δεύτερη πηγή υπάρχει. Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι για τη μητέρα του παιδιού έτσι όπως την περιγράψανε. Δεν λέω για την κυρία εδώ που είδαμε στο βίντεο, για τη μητέρα του παιδιού. Την πραγματική, τη βιολογική. Την πραγματική βιολογική τη μητέρα. Βιολογική, είναι ξανθιά. Είναι πιο όμορφη και από τη Μαρία. Αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Και ήταν στην περιοχή των Φαρσάλων των Σοφάδων, Σκόπελο, Σκιάθο και Γλώσσα και έκανε ένα επάγγελμα, το αρχαιότερο επάγγελμα που υπήρχε στην ανθρωπότητα. Μάλιστα. Λυπάμαι που το λέω, είναι από 2 πηγές. Μάλιστα. Προφανώς δεν είναι... λέω τίποτα για την κυρία, προσέξτε. Προφανώς να είναι αυτό που επικαλείται το Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας για την κυρία από την Πάτρα, η οποία αναγνώρισε. Και τώρα που το είδα το βίντεο πάλι, Μάγκη, γι' αυτό και είπα στην αρχή, δεν μου προσημειάζει αυτό το... αυτά τα 3 παιδιά, μάλλον. Μιλάμε για 3 παιδιά, από οποία πρέπει να είναι αδερφάκια αυτά. Τα αδέρφια της Μαρίας, τα 2 και η Μαρία. Δεν μου μοιάζουν, αν βάλετε συγκριτικά τη φωτογραφία, με το άλλο παιδί. Το κορίτσι και τη μητέρα. Δεν μου προσοδιάζει εμένα ότι μπορεί να είναι. Βέβαια, αυτό το κρίνουν ανθρωπολόγοι. Το DNA, αν γίνει σωστά, βέβαια. Πιστεύω θα γίνει σωστά. Και τώρα, μετά από αυτή την πληροφορία τη ανταρακτική που είπε ότι υπάρχει Βουλγάρα στην Πάτρα, οι πληροφορίες μου ήταν ότι η μητέρα. Να, δείτε το αδερφάκι τη τώρα, το αγοράκι, το οποίο είναι κατάξανθο κι αυτό. Και αυτό μοιάζει, ναι, είναι αυτό που είπε, σκανδιναβικού τύπου που είπε. Ναι, ναι. Το DNA, πάντως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριε Δεφύλλο, που λέει ότι θα δώσει ένα αποτέλεσμα. Σαφές, δεν θα πει αν θα γίνει σωστό. Πρέπει να ερευνηθεί αν αυτή που πήρε η κυρία από την Πάτρα στο Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας ήταν τις αντίστοιχες περιόδους στην περιοχή της Λάρισας, Φαρσάλων, Σοφάδες και, και στα νησιά που ξέρουν, Μάκη ξέρει τοπική κοινωνία και έκανε αυτό το αρχαιότερο επάγγελμα. Ήταν ιερόδουλη δηλαδή. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Σε απανοτές αντιφάσεις έπεσε η κυρία Ρούσεβα.
για την, για όσα είπε και, και εγώ οφείλω να επισημάνω ότι μία φορά δηλώνει ότι έχει δύο παιδιά εγγράφος, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τα επίσημα έγγραφα. Την άλλη στιγμή μιλάει στη τηλεόραση και δεν ξέρω αν το προσέξατε, είπε έχω 6 κομμάτια. Τα παιδιά τα αποκαλεί. Και είπε και κάτι άλλο, Μάκη. Κομμάτια. Δεν ξέρω αν είναι δικό μου παιδί. Το είπε. Είπε. Κάντε με εξέταση, λέει. Κάντε με εξέταση. Όταν πρώτο είναι... εμφανίστηκε όταν συνελήφθη από την αστυνομία, προφανώς τα έχασε γιατί δεν περίμενε να κάνουμε εμείς τέτοια έρευνα, να ανακαλύψουμε τα έγγραφά της από το Δήμο Λαμιαίων και να φτάσει υπόθεση μέχρι την αστυνομία. Φώναζε ότι φέρτε πίσω το παιδί μου, θέλω πίσω το παιδί μου. Πίναγα και το έδωσα, αν δεν λέω ότι έργο μπορεί να παίζεται, έτσι. Έβαλε τα δύο παιδιά της να πούν ότι έβλεπε το παιδί της από την τηλεόραση στα μέσα και έκλαιγε αναλογιζόμενη τις ευθύνες που παρέδωσε το παιδί της και διάφορα τέτοια. Να δούμε το. Πάντως δεν έχει μάθει ότι κάποιος άνθρωπος, κύριε Τεταφυλόπουλε, κάποιος άνθρωπος που πιθανότατα έχει μια ποινική εμπλοκή και ίσως σοβαρού επίπεδου, είναι φυσικό να λέει ψέματα τώρα. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει μια ποινική. Σε μια τέτοια πράξη δεν είναι μόνο αυτός που δίνει το φακελάκι. Αυτός που παίρνει είναι και αυτός που το δίνει το φακελάκι. Σε μια τέτοια λοιπόν πράξη, οι γονείς οι οποίοι προσπαθούν να αποκτήσουν ένα παιδί μέσω υιοθεσίας καταφεύγουν σε λαθρές μεθόδους και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ο λόγος για τον οποίο η κοινωνία είναι ανεκτική είναι γιατί όπως είπε και η κυρία Βαγενά, αν ένα παιδί μπορεί να ζήσει σε μια τρυφερή αγκαλιά από το να είναι παρατημένο σε κάποιο ίδρυμα, ας είναι και παράνομος ο τρόπος που θα γίνει αυτή η ιστορία. Επίσημα, γιατί μόνο τότε μπορεί να ελεγχθεί και ο γονιός, αν είναι κατάλληλος, και το περιβάλλον και η διαβίωση του παιδιού στη συνέχεια. Ναι, όταν υπάρχει κράτος και παιδιά... υπηρεσίες. Ναι, όχι όταν είναι σουρωτήρι το κράτος. Όχι, να υπάρχει αυτό το παράνομο. Με συγχωρείτε, δεν θα έπρεπε κανονικά να μπορούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν παιδί απλά να δίνει. Υπάρχουν διαδικασίες. Υπάρχουν και διαδικασίες. Οι οποίες είναι. Όχι, δεν είναι πλέον. Δεν είναι τόσο χρονοβόρες. Έχουν αλλάξει οι διατάξεις. Δεν υπάρχουν παιδιά προς υιοθεσία. Είναι απλές οι διαδικασίες. Γιατί καταφεύγουν τώρα. Δεν υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει και προσφορά. Ξέρετε, αν οι μέλλοντες γονείς δεν πληρώνουν, τότε δεν θα χρειαζόταν να κάνουν οι άλλοι παιδιά για να τα πουλάνε. Ακούστε. Αυτό. Γιατρέ. Γιατρέ. Συλλάνε δυνατόν. Γιατρέ. Και να κάνουμε και πρόγνωση τύψους θα έχουν. Γιατρέ. Ένα λεπτό. Το μικρό κοριτσάκι, κάποιος επιχειρηματίας εδώ στην Ελλάδα, που πήγε το παιδί και μόλις είδε, διαπίστωσε ότι τα μάτια της είχαν πρόβλημα. Τ' άφησε το παιδί για να το πάρει τσιγκάνα. Δεν ήθελε το εμπόρευμα, του φαινόταν ελαττωματικό. Το εμπόρευμα. Έτσι γίνονται και στα ιδρύματα. Δεν τους αρέσουν τα εμπορεύματα και θέλουν ειδική παραγγελία. Ξέρετε, τα μέτρα σκομμένα. Στον τόπο Πεντέλη, επάνω, στα οποία είναι. Ποιος υιοθετεί τα ουνάκια σήμερα, ξέρετε πόσα τα ουνάκια έχουν. Κύριε καθηγητά, να μιλήσει και η φιλή από εδώ. Να μιλήσω κι εγώ. Να πει δύο λόγια. Ευχαριστώ. Εγώ θα πω αυτό που πιστεύω και αυτή είναι η παρουσία μου απόψε εδώ. Εγώ θα αναφερθώ σε άλλο ζήτημα. Το αντίθετο αυτό που συζητάμε. Συζητάμε εδώ και 10-15 μέρες, 10 μέρες, όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα, το θέμα πήγε παγκόσμια. Για τη Μαρία. Όλοι ήρθε μέσα το καλό αίσθημά μας. Η Μαρία. Να προσέξουμε τη Μαρία. Και η Μαρία αδικήθηκε. Ακούστηκε ότι η Μαρία την κάναμε αρκούδα. Και όχι μια φορά, πολλές φορές. Εδώ άκουσα ότι η Μαρία τη βιάζανε. Ότι η Μαρία την κάναμε. Όπα ρε παιδιά. Όπα. Δεν το είπε κανένας. Έχουμε κι εμείς δικαίωμα να μιλήσουμε. Δεν το είπε κανένας. Να ολοκληρώσω λίγο το σκέψη μου. Και από το πρόβλημα τα μάτια. Να πω λίγο τη σκέψη μου. Και έγινε καλά. Και αυτό αποδεικνύεται από το βίντεο. Από την αρχή το βίντεο προβλήθηκε ότι την είχαμε σαν αρκούδα. Αλλά μετά διαπιστώθηκα. Όπα λίγο, όπα και. Όπα, όπα. Η Μαρία, η Μαρία έχει ψυχούλα. Ναι, να πούμε κάτι επειδή. Να ολοκληρώσω κύριε Παγιακόπουλο, αν θέλει. Η Μαρία έχει ψυχούλα, παιδάκι είναι. Τα αγαπάμε τα παιδιά όλοι. Εγώ μένω σε καταβλισμό στο Χαλάνδρη. Έχω 50 μαθητές.
Δεν έχουν παπούτσα, δεν έχουν οτιδήποτε. Με κρύο δεν πάνε σχολεία. Αυτά δεν είναι παιδάκια. 100%. Δεν πρέπει το κράτος επιτέλους να δει και την άλλη πλευρά. Μα μαζί σου είμαστε όλοι. Ξέρετε τι πέρασε στον κόσμο, την κοινή γνώμη. Όλοι προσπαθούμε, ήρθαμε εδώ για να δούμε τη λύση της Μαρίας. Έτσι είναι. Ναι, αλλά πρέπει και η Μαρία είναι ένα δείγμα. Όχι μόνο. Μην με διακόψετε, παρακαλώ. Δεν θέλω να διακόψω. Ας ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Απλώς να έχετε και εσείς στο μυαλό σας. Η Μαρία, λοιπόν, είναι ένα δείγμα στην Ελλάδα. Πάνω από τη Μαρία παίζονται πολλά πράγματα. Είπε ο κύριος αγαπητός, ο κύριος Μάκης, εμπόριο. Βουλγαρία, Ελλάδα. Αγαπητέ μου Μάκη, είδες που ζουν ο κόσμος. Τελικά, βγαίνει ένα ρεπορτάζ προς την Ευρώπη που μας έχουν τσιγκάνους και μας μεταλλεύονται. Και βγαίνει ο δικηγόρος και κάθε δικηγόρος που έχει σπουδάσει και ξέρει να διπλωματάζει τον κόσμο. Ξεκίνησε το θέμα να το βγάλει η γιαγιούλα. Η γιαγιά της κοπέλας εκεί. Δεν υπήρχε κάποιος επρόσωπος να βγει και να πει λάδο. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη και ας αφήσουμε τις εξυπνάδες απ' έξω και τις αγάπες. Σωστό. Δηλαδή βγαίνουμε, πάμε στο μπακάλι και μας λείπει ο κόσμος. Δηλαδή προς Θεού, αυτά πράγματα είναι τρελά. Στη χώρα μας δεν έχουν ξαναγίνει. Πουλάει το θέμα. Τελειώνω, τελειώνω. Πουλάει το θέμα γι' αυτό. Είναι παιδάκι, είναι ξανθό, είναι όμορφο. Να μιλούσαμε με υπομονή. Να μην πουλάει αυτό το θέμα. Εις βάρος της κοινωνίας, τι δεν έχει να πάει. Να ποιοι έχουν χάσει δουλειές, έχουν αυτοκτονήσει 5.000 ανθρώποι. Πρέπει να ντρέπονται, να καθίσουν καλά, κουνιά που τους κουνάκε, να κοιτάξουν τις οικογένειές μας, να μας δώσουν τα λεφτά που θέλανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτιάξουμε τα παιδιά μας. Γκετοποιημένα σχολεία. Γύφτη μας αλεβάζουνε, γύφτη μας κατεβάζουνε. Όχι, δεν ευθυνόμαστε. Κύριε Δημητρίου, τώρα το πας άλλο. Αφήστε με να λέω πλήρω, σε παρακαλώ. Το κράτος γίνεται τη στιγμή αυτή και λέει τον πόνο του. Ότι οι τσιγκάνοι του κάνουν εμπόριο στη χώρα του. Έτσι δεν πάει. Έτσι δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Μάκη μου, η χώρα μας. Μεγαλογιατροί, ποιοι τσιγκάνοι, μεγαλογιατροί είναι εμπλεγμένοι μέσα. Έχει βγάλει χρόνια. Μεγαλοπλευτήρες. Δεν είναι μόνο οι τσιγκάνοι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Θα μ' ακούσετε και. Όχι, κύριε Δημητρίου. Κύριε Φτάνε. Μάκη, τελειώνω. Ένα λεπτό, δεν σε διακόπτω. Μόνο άκουσε τούτο. Άκουσε λίγο. Άκουσε μία τη φυλή σου λίγο. Τόσο άλλη. Να πω μια λέξη και τελείωσε μια λέξη. Άραγε λοιπόν το κράτος. Δεν πρέπει να μας βλέπει έτσι, είναι λάθος. Είμαστε ανθρώποι, έχουμε δικαιώματα. Έτσι ήσασταν πριν. Ποτέ, είχαμε ξανακουθεί αυτό το πράγμα. Είναι όπως είναι σήμερα. Ξέρετε τι κάναμε εμείς οι παλιοί τσιγκάνοι. Δουλεύαμε, μαζεύαμε στα φύλλα. Μαζεύαμε ελιές. Από τον καιρό που ανοίξαν τα Βαλκάνια, Μάκη μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν βελτιώθηκε η ζωή σας καθόλου. Από τον κύριο Πάκη στα Βαλκάνια, πήγε μέσα ο κάθε άνθρωπος. Πόσο ελληνικές οικογένειες έχει διαλύσει η Βουλγαρία. Να μην είναι μόνο το Βουλγαρία. Δεν ξέρουν ότι κάνουν παιδιά και τα παρατάνε εδώ. Η ελίτ των τσιγκάνων στην Ελλάδα να πάει και στο Ζεφύρι και στις Οφάδες και παντού. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ μου, μένω το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σας που πιστεύω ότι έχετε κάνει δουλειά στους τσιγκάνους. Και θυμάμαι και στα συνέδρια. Ακούστε με. 3 καράβια δολάρια φωνάζω από το 1995 στο Παγκόσμιο Συνέδριο που παραβρέθηκα. Αλλά δεν υπήρχε η Ομοσπονδία. Δημιουργήσαμε 100 συλλόγους. Δώσαμε τη ψυχή μας. Αλλά. Ένα λεπτό, κύριε Καλαμιώτη. Τα λεφτά όλα αυτά. Νομίζετε ότι γίνανε στα προγράμματα των τσιγκάνων, στη στέγαση, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό. Δηλαδή, όλα πήγανε και γίνανε γραβάντες και βίλες των ομάρχων, των δημάρχων, τους προκαλώ. Εγώ ειδικά 20 χρόνια. 20 χρόνια στα κοινά. Παππούς με 14 εγγόνια. Να φωνάζω, να δίρομαι και να λέω πρέπει να τα βρούμε εμείς. Η Ρωμά, η Προέδρος που πήρε ακούστε, τελειώνω, κύριε Διακόπτης, κύριε Καραμιώτη, ακούστε με. Εγώ ζηλεύω τώρα, δεν έχω ούτε νεκρό. Είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο αυτά τα λεφτά που πήγανε Χαράμ και Κατράν και 500 συνέδρια, το δίκτυο, το Πανεπιστήμιο Ανίνων. Αυτοί, κύριοι, δεν μπορούν να μας πούν ότι βγάλαμε
τους καθηγητές, τους επιστήμονες, αυτοί που πήρανε να υπάρχει υποτροφή στα σχολεία μας. Γκετοποιημένο σχολείο στο Ζεφύρι, εγώ πήγαινα με το γιαούρτα, με το μανάβι σχολείο. Ήδη έλεγα της μανούλας μου, μαμά εγώ θα πάω νυχτερινό, για να πάμε το πρωί να βάψουμε κανένα παπουτσάκι να φέρουμε ένα παροκάπατο. Ενώ τώρα, αυτή τη στιγμή, το τρίτο δημοτικό σχολείο, κύριε Υπουργέ μου, είναι γκετοποιημένο. Και πάνε μόνο τα τσιγκανάκια. Θα μου πεις τι σημα... Όχι κύριε. Αλλοιώνεται η έκφραση των τσιγκάνων, μιλάνε τσιγκανάκια μέσα και δεν εκφράζονται ως ελληνόπουλοι. Διάλειμμα, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Διάλειμμα. Не знам, он моя или не или моя. Откъде да знаем? Не знам, наш ли не или? Пашо ли? Какво, какво? Вие оставихте ли си дете в Гърция? Имате ли дете в Гърция? Имаме, подарахме. Без пари, не съм взимал пари, няма какво да го храня. И дъщеря ми изчезнал на мъж, няма малките кой да гледа. Това дете прилича ли на вашето, което оставихте? Да. Еми, прилича, прилича, ама откъде да знам, моя ли не? Познали го бе, че твоето Сашки разплакало се? Вчера видях, сега болна, само то с нощта не съм ял хляб. Така. Значи си го познала. Твоето ли е това или не е твоето? Как мислиш? Ами, моето има мила да взимате моето децата и къщата ми. Имам така, много деца имам. Шест парча. Къде остави, къде остави, Мария? Къде остави детето? Гърция. Иди жена да гледа. Защото да. Нямам храна, нямам иначе, работа да гледам така, малко. Ама разкажи на коя жена я остави, къде? Откъде да познавам? 4 години остава. Тя ли дойде при теб? Колко да не бяхте в Гърция? Колко лица имате? 10! Ако обича ти, Николай! На колко го оставихте детето? На колко беше детето? На колко беше детето? Добре, хайде! Господи в махлата, да не може? Там бяхме. Та къща с детето да видят... Прияте ми семейството ми! Не дай да ми снимаш! Тай, черен прай! Каква ти иска? Прочка! Разпрочка! От цялата махала само кой има бередица? Откъде пак знаете, само махлата има горляно. Има махлата, ама другата държава няма ли бяло? Има, има. Мария, моето ли не ли? Катя, моето, докарайте тук. Аз ли ще отивам, ще ми взимат ли? Където искате, взимайте, искам детето тук. Искам го. Само ще има. Πουλά, είπε, αν είναι τώρα. Το δικό μου, είπε, το φέρετε εδώ. Ναι. Είπε, αν είναι το δικό μου, να το φέρετε εδώ, είπε. Αν είναι το δικό της περισσότερο από εκείνη, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Μπάμπη. Εγώ ήρθα, βέβαια, εδώ πέρα, δεν μπορώ να, να συνεισφέρω στα εξειδικευμένα θέματα. Που... Μπάμπη, μπορείς να συνεισφέρεις για τον εξής απλό λόγο. Μέχρι να αποκαλύψουμε εμείς ότι είναι η μάνα Βουλγάρα, γινόταν της Μουρλής. Ναι. Από τα μέσα κυρίως τα ευρωπαϊκά. Διότι θεωρούσαν ότι το παιδί αυτό είναι από την Ολλανδία, η Αγγλία είναι κλεμμένο, άρχισε να καλπάζει η φαντασία ότι ο μικρός μπαίνει, η μικρή τέτοια, ο μικρός από εδώ και η μικρή από εκεί, μέχρι που ανακαλύψαμε αυτούς τους γονείς. Τώρα, αν είναι οι γονείς, έτσι, διότι εδώ μπορεί να είμαστε μπροστά σε ένα κύκλωμα, όπως είπε ο κύριος Δημητρίου νωρίτερα, πήγαν και σε εκείνο να πουλήσουν παιδί, το οποίο να έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις πληγές που κατά διαστήμα τα παρακολουθούμε από τα μέσα ενημέρωση και που είναι τραγικό έτσι μια μάνα να πηγαίνει τώρα η Αγγλίδα να κάνει διακοπές στη Ρόδο και να χάνει το παιδί της. Δεν υπάρχει πιο τραγικό για μια μάνα. Να πηγαίνει άλλη στην Πορτογαλία. Στην Γκο ήταν. Στην Γκο, ναι. Να πηγαίνει στην Πορτογαλία να κάνει διακοπές και να χάνει τη Μαντλίν. Δεν, αυτά είναι τραγικά πράγματα. Εάν υπάρχει λοιπόν τέτοια συμμορία, το να εξαρθρωθεί είναι μεγάλη υπόθεση. Αν η Μαρία δεν είναι το παιδί της κυρίας αυτής, δεν είναι ούτε τα άλλα δύο.
τα οποία πρέπει να είναι αδερφάκια. Βεβαίως. Και εγώ που... το ξεκαθαρίζω με το μάτι βέβαια. Αύριο θα κρυθεί βέβαια αύριο στο DNA αυτό. Αύριο θα το τονίσω αυτό στο κρατικό βουλγαρικό κανάλι και θα του πω ότι δεν, οι εξέτες δεν πρέπει να γίνει μόνο για τη Μαρία. Πρέπει να γίνει για ό,τι παιδιά έχει εκεί μέσα. Γιατί αν αποδειχθεί ότι η Μαρία δεν είναι. Αλλά νομίζω και να ολοκληρώσει ο φίλος μου ο Μπάμπης. Ακούστε. Να κάνω μια πρόταση. Αυτή η κυρία από την Πάτρα που σας είπε στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι έδωσε τα παιδιά, νομίζω πρέπει να παρέμβει στην εκπομπή σας. Αν μας βλέπει κάποιος εκεί στην Πάτρα, πρέπει να την δώσουμε να καταλάβει. Πρέπει να παρέμβει, να λυθεί το μυστήριο. Μπάμπη. Εγώ λοιπόν ήθελα να θέσω πιο γενικά μερικά θέματα. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία πιανού το παιδί και καταλαβαίνω όλα αυτά που λέτε. Εδώ. Καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει κύκλο πίσω από αυτό. Κατάλαβα. Και ξέρω πολλά χρόνια πώς λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο, πώς ανθίσταται στο να αλλάξει. Καταλαβαίνω επίσης ότι κατάλαβα από τους φίλους Ρωμά, εγώ μάλιστα τους συμπαθώ ιδιαίτερως, όχι μόνο τους Ρωμά, αλλά όλους τους ανθρώπους, γιατί νομίζω η πρώτη μας ιδιότητα είναι ότι είμαστε άνθρωποι. Και στην Ελλάδα, όχι μόνο της κρίσης, αλλά και της ευδαιμονίας, είχαμε ξεχάσει ότι είμαστε άνθρωποι, και ο καθένας κοιτούσε μόνο τον εαυτό του. Διαπιστώνω όμως και στους φίλους Ρωμά ότι σκέφτονται μόνο τους Ρωμά. Δηλαδή, τα κονδύλια, ας πούμε, είπε ο φίλος ο Δημητρίου, που ήταν. Για τους Ρωμά, ξέρω, φαγώθηκαν. Δηλαδή τα κονδύλια που ήταν για μας δεν φαγώθηκαν. Ζούμε, δηλαδή οι Ρωμά νομίζω πρέπει να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Έτσι. Έχουν απόλυτο δίκιο που λένε ότι τα σχολεία γκετοποιήθηκαν. Εγώ νομίζω ότι τα σχολεία πρέπει να είναι για όλους όσους ζουν νομίμως στην Ελλάδα. Όλα τα παιδιά να ζουν μαζί. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λες ότι θα έπρεπε η αντίληψή τους να είναι πιο σφαιρική, να συμπεριφέρονται ως Έλληνες και όχι μόνο ως Ρωμά. Ακριβώς. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν χάσει. Τι τραβάνε, πόσο δύσκολο είναι να ενσωματωθούν σε μια κοινωνία που δεν τους αποδέχεται και που, εν πάση περιπτώσει, υφέρπει ο ρατσισμός. Ας μην λέμε μεγάλα λόγια. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες ότι υφέρπει, αλλά νομίζω υπάρχουν πλέον πολλές δυνάμεις στην Ελλάδα που ζουν αρμονικά με τους Ρωμά, τους αγαπούν και μάλιστα εμείς οι μουσικοί. Τους θαυμάζουμε κιόλας γιατί πολλοί σπουδαίοι μουσικοί και τραγουδιστές όλες αυτές τις δεκαετίες. Έλληνες έχουν μεγαλουργήσει ειδικά. Αγγελόπουλος, Αλέας και πάει στα Κλαρίνα, η Χαλκιά δηλαδή. Άρα λοιπόν, οι πιο πολλοί Έλληνες νομίζω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω ότι και από την πλευρά τους θα πρέπει να ζητήσουν την ενσωματωσή τους πιο πολύ. Δηλαδή άκουσα για τον Υπουργό ότι για τα σχολεία των γκέτο τα θέλαν και ήδη. Δηλαδή κάπου πρέπει να ενοποιηθούν και αυτοί και να ενσωματωθούν καλύτερα στην ελληνική κοινωνία. Ένα κομμάτι σας τα ήθελα. Νομίζω ότι αυτό έχουμε ανάγκη. Και αν τώρα πούμε ότι για όλα αυτά το μνημόνιο, για όλα αυτά η Τρόικα, για όλα αυτά ο Σιμίτης, ο Καραμαλής, ο Παπαντρέου, εγώ επειδή θέλω να ζω σε δημοκρατία, θέλω να είμαι πολίτης, πρώτα λέω ότι φταίω εγώ. Εάν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε πολίτες, όχι να ψηφίζουμε 4 χρόνια, αλλά και να ελέγχουμε αυτούς από το πιο απλό μέχρι μεγάλη το πιο κουβέντα. Μεγάλο. Δεν θα έχουμε δημοκρατία. Όπως έλεγε και ο Καστοριάδης, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, είμαστε νήπια. Οπότε θέλουμε κηδεμόνες. Κύριε διοικητά. Δύο σημεία θα ήθελα να τονίσω. Ακούστηκε ο μεγάλος αδερφός από αυτή την οικογένεια που είπε ότι όταν ρώτησαν πόσες αδερφές έχεις, λέει 6 ή 7. Δηλαδή το ίδιο το παιδί της οικογένειας δεν γνωρίζει πόσες αδερφές έχει. Αυτό είναι ένα σημείο που νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε. Το δεύτερο είναι ανθρωπομετρικά και γράφτηκε και κάπου στους υπότιτλους ότι το κοριτσάκι είναι 5 με 6 ετών. Και ανθρωπομετρικά από ό,τι κάποιοι, τουλάχιστον πιο ειδικοί, είπαν ότι είναι όντως παραπάνω από 4 ετών. Άρα δεν μπορεί να γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου του 9. Του 9. Γιατί το θα είναι 4 χρονών. 4 και 9 είναι τότε. Ναι. 4 χρονών και 9 μηνών. Και αν γεννήθηκε 31. 31-12 Ιανουαρίου. Είναι 4 χρονών και 9 μηνών. Είναι 5 ετών, είναι σχεδόν 5. Έτσι, σχεδόν 5. Σε 2 μήνες. 4 χρονών και 9 μηνών. Άκουσα όμως επίσης από πολλά μέσα ότι δήμαρχοι άλλων περιοχών παραπονέθηκαν ότι το ληξιαρχείο Αθηνών είναι μπάστε σκύλια λέστε. Δηλαδή παίρναν συνεχώς λανθασμένα στοιχεία. Και μου κάνει εντύπωση το ληξιαρχείο Αθηνών, το κέντρο της Ελλάδας, να δίνει στοιχεία μπάχαλο δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, ο Δήμαρχος μάλλον έχει χάσει την μπάλα. Την μπάλα. Και μάλλον, αν χαθεί η Αθήνα, δεν θα το καταλάβει. Μάλιστα. Κύριε Φουστάνε, να πω ένα λεπτό. Λίγο υπόμενο. Το ληξιαρχείο είναι σημαντικό αυτό. Επειδή μου το είχε πει τότε ο κύριος Σαλής,
για το ληξιαρχείο της Λάρισας. Του ληξιαρχείου της Λάρισας. Ένας τσιγκάνος που βρίσκεται στη φυλακή. Ναι, ως... Για να κάνει εγγραφές από νεογέννητα τα οποία δεν γεννήθηκαν σε μυευτήριο, θέλει δικαστική απόφαση. Έτσι. Αυτό εφαρμόζει η Λάρισα. Και είμαι σίγουρος ότι ψάχνουν να βρούνε πού μπορούν να το γράψουν. Πήγαν Λάρισα, μπορεί να πήγαν Λαμία, μπορεί να πήγαν Θεσσαλονίκη και καταλήξαν στην Αθήνα. Προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν το ακριβώς. Γι' αυτό μου είπε εμένα τότε να πάω στη Λάρισα, αλλά η Λάρισα του είπε, και σωστά το είπε και ο κύριος Δήμαρχος προχτές, δεν έχουμε κάνει καμία εγγραφή στο δημοτολόγιο της Λάρισας, στο ληξιαρχείο συγγνώμη της Λάρισας, χωρίς δικαστική απόφαση. Λοιπόν, να θα μου επιτρέψει να πάω στον κύριο Φουστάνο, ο οποίος είναι κατά το ίμιση Βραζιλιάνος, όπως ξέρετε. Όπου εκεί τα παιδιά περισσεύουν στους δρόμους, στις φαβέλες. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Και βεβαίως έχουν ακουστεί απίστευτα πράγματα. Έτσι. Τα παιδιά που παίρνουν για όργανα, τα παιδιά που παίρνουν για ειδοσίες, τα παιδιά που θυσιάζονται στους δρόμους, τα παιδιά που γίνονται γκάνγκστερ στις γειτονιές και που είναι, επισκέπτεται τη Βραζιλία συνεχώς και έχει μια έτσι, εμπειρία, γνωρίζει τι σημαίνει για τα λυμένα παιδιά. Ξέρετε ότι η Βραζιλία είναι η πρώτη χώρα που επισημοποίησε την μητρότητα πρώτα και μετά την πατρότητα. Έτσι. Δηλαδή στη Βραζιλία ισχύει ότι εάν είσαι παιδί Βραζιλιάνας, είσαι Βραζιλιάνος. Όπως και στο Ισραήλ. Γιατί, δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί, το γένος του πατέρα. Γιατί δεν ξέρουν ποτέ ποιος είναι ο πατέρας. Έτσι. Άρα γι' αυτό βάλανε και το επώνυμο της μητέρας και μετά του πατέρα. Δηλαδή μόνο αν είσαι γιος Βραζιλιάνας, είσαι Βραζιλιάνος. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εκεί το πρόβλημα ήταν μεγάλο διότι υπήρχαν πάρα πολλά νόθα. Άρα για να βγάλουν άκρη έπρεπε τα νόθα να έχουν κάποια οικογένεια. Και η οικογένεια ήταν της μητέρας. Μου δώσαν το όνομα της μητέρας. Κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ τώρα δεν είναι αυτό. Καθόμαστε και συζητάμε τόση ώρα και βλέπω ότι ο καθένας βγάζει και η σεβαστή κύρια από εκεί το πρόβλημά του. Το πρόβλημά του το πολιτικό, ας πούμε. Πολιτικό το θέμα. Εδώ ξεκινήσαμε από ένα κοριτσάκι, το οποίο τυχαία βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο μέσα. Και... Από μια καταγγελία ότι οι τσιγκάνοι έχουν ένα λευκό παιδί με ξανθά μαλλιά, ναι. Τώρα εκεί είναι το πρόβλημα. Πείτε ότι αυτό το παιδί έφτασε στα χέρια των τσιγκάνων, οι οποίοι μπορεί να το έχουν παιδί τους και να το καλομεταχειρίζονται. Ποιο είναι το πρόβλημα? Έλατε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή, αν ο κύριος Δημητρίου έχει το ξανθό κοριτσάκι και το καλομεταχειρίζει και περνάει καλά. Είναι ξανθά όλα τα εγγόνια. Δεν άκουσα. Είναι ξανθά όλα τα εγγόνια μου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όχι, άλλο λέμε. Ας τα εγγόνια σου, άλλο λέμε. Άλλο τα εγγόνια σου. Τα εγγόνια σου. Δηλαδή, λέει ο Φουστάνος το εξής απλό. Δηλαδή, ένας μελαχρινός απαγορεύεται να υιοθετήσει ένα ξανθό, αλλά ένας ξανθός μπορεί να υιοθετήσει ένα μαυράκι. Αυτό λέμε τώρα. Δηλαδή, περνάει καλά το κοριτσάκι που εγώ τέλος πάντων από τις φωτογραφίες που είδα και από τα βίντεο που είδα, μια χαρά ήταν το κοριτσάκι. Ούτε το δέρνανε, ούτε το κακοποιούσανε. Οι οικογένειες όμως ακουστήκανε πολλά κακά. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όχι σήμερα. Αυτή η οικογένεια που είναι σήμερα προφυλακισμένη, αν πράγματι, μόνο οι αρχές ξέρουν. Εμένα πιο κακή εντύπωση μου έκανε ο επιχειρηματίας, ο οποίος πήρε το εμπόρευμα και το γύρισε πίσω. Έτσι έγινε. Λες και αγόρασε από το τηλεμάρκετινγκ και δεν του βγήκε καλό. Βέβαια. Και το γύρισε πίσω. Σε πιο πολύ κακή εντύπωση. Και ο Έλληνας τσιγκάνος προσπάθησε και πήγε σε διάφορες εκκλησίες, έκανε τάφη και αυτό δείχνει. Όλα αυτά ακούστε, τώρα. Όχι κύριε Καπουστάνε, ακούστε, δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς. Εμείς πιστεύουμε στα θαύματα. Πιστεύουμε στη θρησκεία μας, στην πατρίδα μας. Να σας πω, να ολοκληρώσω. Το τάμα του Σαλή Νίκου, αυτό λέτε. Ναι, γιατί. Α, δηλαδή το βίντεο. Γυρίστηκε το βίντεο αφού έγινε καλά το κορίτσι, αυτό λέμε. Δεν είπατε ότι δεν είναι τυφλό και δεν του κάνε του κυρίου. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Αυτό είναι. Όχι τυφλό, μιλάει για στραβισμό τώρα. Όχι, είδηση είναι, να σα πω. Αφού δεν έκανε το εμπόρεμα που κακώ τοποθετούμε. Και λέω για να βρέφω. Γιατί είναι αγγελούδι και αυτό το παιδάκι. Πήγε το παιδάκι που το οποίο είναι τυφλό και δεν του κάνε του κυρίου. Δεν ήταν τυφλό το παιδάκι. Είχε ένα είδος τραβισμού. Είχε προσωπίδα, αυτό το ήταν λίγο αλήθωρο. Λοιπόν, το όπως είδα στις φωτογραφίες δεν είναι αλήθωρο. Κάνετε λίγο, βάλτε μια τελεία, κυρία Βαγενά. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω να ξαναγυρίσω σε αυτό και συμφωνώ με τον κύριο Φουστάνο ότι εδώ μιλάμε για ένα παιδάκι, για μια ψυχούλα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω. Εντάξει, δεν το.
κάνω ένα έργο αυτή την εποχή που λέγεται «Η ζωή μπροστά σου». Είναι μια γυναίκα. Αυτό πόσο είναι εκπληκτικό τώρα. Πόσο επίκαιρο ήρθε τώρα να είναι αυτό. Είναι... Τυχαία βρέθηκα. Δηλαδή, τυχαία. Βρέθηκα εδώ σήμερα. Και λέω λοιπόν ότι αυτή είναι μια γυναίκα που παίζω, πρώην πόρνη, Εβραία, Πολωνοεβραία, η οποία μεγαλώνει παιδιά που τις αφήνουν άλλες πόρνες που δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν. Και τα μεγαλώνει αυτή. Και έχει μείνει στο τέλος, είναι μεγάλη τώρα πια, και με έχει μείνει με ένα παιδάκι. Αυτή είναι Εβραία και αυτός είναι Άραβας. Το παιδάκι είναι Άραβας. Δεν έχουν στον κόσμο παρά ο ένας τον άλλον. Και φροντίζουν ο ένας τον άλλον. Και έχουν καταφέρει αυτό που δεν κατάφεραν οι πολιτικές και οι κυβερνήσεις να κάνουν χρόνια. Να συμβιώνουν αρμονικά μία Εβραία με έναν Άραβα. Και όχι μόνο να συμβιώνουν, να αγαπούν ο ένας τον άλλον, να φροντίζουν ο ένας τον άλλον, γιατί αυτό είναι η ζωή. Και κάποια στιγμή λέει το παιδάκι ότι της λέει, τη βοηθάει να πει τις εβραϊκές προσευχές της όταν κοντεύει να πεθάνει αυτή. Και λέει, μα εγώ σε μεγάλωσα, λέει, για μουσουλμάνο. Λέει, δεν έχει σημασία. Τελικά είμαστε μόνο αυτό που χρειάζονται αυτοί που αγαπάμε. Και θα ήθελα να τελειώσω με αυτό. Αυτό που χρειάζονται αυτοί που αγαπάμε. Για να μπορούν όμως να συμβαίνει αυτό που χρειάζονται αυτοί που αγαπάμε, θα πρέπει να εμποδίσουμε ό,τι κύκλωμα τέτοιο υπάρχει που εκμεταλλεύεται τις ανθρώπινες ψυχές, τα ανθρώπινα σώματα και βιάζει τέτοιες ψυχές. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε ως πολίτες να βιάζεται καμία ψυχή, είτε ανήκει στην τρίτη ηλικία, είτε ανήκει σε νηπιακή ηλικία. Και οποιοδήποτε χρώμα. Και οποιοδήποτε χρώμα. Πολύ σωστά. Έτσι, διότι το τελευταίο καιρό έχουμε ζήσει απίστευτες καταστάσεις, από τις εκδηλώσεις των ακροδεξιών μέχρι τις εκδηλώσεις συνανθρώπων μας και συμπατριωτών μας που σκοτώνουν τα ζώα, τα κρεμάνε από τα δέντρα, βιάζουν, κάνουν, ράνουν. Λοιπόν, ακούστε. Ο καθένας είναι ευθύνη έχει. Ναι, κύριε Φιστάνη. Ευθύνη έχει και αυτός ο οποίος βλέπει αλλά δεν μιλάει. Πάντως, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ξεχνάμε κάτι ότι. Ανοχή σημαίνει συνενοχή. Έτσι. Μιλάμε για ρατσισμό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Σε μια χώρα πολυσυλλεκτική. Είναι πολυσυλλεκτική. Τι είναι. Με το ζόρι. Δηλαδή οι νεοέλληνες τι είναι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Το αντέχουν. Τι είναι, είναι από καμιά φυλή ξεχωριστή. Ένας πολυσυλλεκτικός λαός είναι. Εγώ σας έδωσα το παράδειγμα το δικό μου. Μα είστε οι μόνοι. Είστε οι μόνοι. Ένας πολυσυλλεκτικός λαός είμαστε. Οι οποίοι ονομαστήκαμε Έλληνες μία ωραία πρωία, έτσι, προερχόμενοι από χίλιες φυλές. Πάντως, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, στη μεγάλη μας πλειοψηφία, ναι. Στη μεγάλη μας πλειοψηφία όμως, από πού είμαστε. Πλειοψηφία, νομίζω στη μεγάλη μας πλειοψηφία είμαστε αρπαλίτες. Όχι, κάθε άλλο. Κάθε όχι, άλλο, όχι, εδώ πάλι. Διαφωνώ. Στη μεγάλη μας πλειοψηφία, σας επαναλαμβάνω και πάλι, ήταν πάντα το μεγάλο μας προτέρημα ο πολυπολιτισμός μας, αφήστε, η πολυπολυσυλλεκτικότητά μας, Έλληνας αλλά μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, Έλληνας είναι εδώ, που έχουν ελληνική παιδεία. Δεν είναι φίλοι. Σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε όλοι, αυτός είναι ο Παπνιός. Και αυτό ήταν η μεγαλοσύνη της Παπνιοσύνης. Το που κατάγεται ο καθένας, θα πάτε να το ψάξετε, είναι από χίλιες φυλές. Ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο όμως. Ναι, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Λέω ότι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και φυσικά η ελληνική εκπαίδευση είναι το πάνω. Κύριε Βαγιανά, νομίζω το έχετε υιοθετήσει το ζώο. Δεν άκουσα. Το έχετε... Μη βγει η Λουλού, την έχω, ότι... η Λουλού έχει μια ιστορία περί του Σάντι Μαρία. Μη βγει μια μαύρη τσιγκάνα ότι υιοθέτησε ένα ασπρόμαυρο σκυλί. Και έχουμε ιστορία σαν έχει περίπου ιστορία Σάντι Μαρία. Είναι από τέταρτο χέρι σε μένα. Ναι, αλήθεια. Είναι ένα πλασματάκι. Το σκυλάκι που ψάχνατε. Όχι, ήταν... Αυτό είναι, η Λουλού. Αυτό είναι. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, θυμάμαι τότε και στη Λάρισα το ψάχνατε. Η Μαντάμ Ράβο υποδίεστε. Ζήτησε επίσημη υιοθεσία αυτά που έπαιρνε τα παιδιά και μεγάλωνε. Από τις άλλες οι ιερόδουλες είχε ζητήσει την επίσημη υιοθεσία του κράτους και την εποχή. Όχι, όχι. Τα δέντα δίναν στις κοινωνικές λειτουργούς. Δεν θέλανε να τα δώσουν στο ίδρυμα. Αλλά σε αυτήν τα έδρα. Το ίδρυμα δεν θέλανε. Προτιμούσανε. Αυτή έκανε γενική παιδαγωγική. Μεγάλωνε το κάθε παιδί, έστελνε αυτό που ήταν μουσουλμάνο στο τζαμί. Το καθολικό το έστελνε στην καθολική εκκλησία. Του έκανε την νηστεία του καθενός. Σύμφωνα με τη θρησκεία τους, αυτή η απλή γυναίκα. Και δεν θέλουν να τα δώσουν στο ίδρυμα τα παιδιά. Οπότε δεν θέλουν, προτιμούσαν να τα δώσουν σε αυτήν. Ο Ρωμάν Καρύ που έγραψε την ταινία, αυτό το έργο, πού είναι το έγραψε πάνω. Το 1975 και είχε πάρει και βραβείο Κονκούρ τότε στη Γαλλία. Και το 1977 έγινε ταινία με τη Σιμών Σινιωρέ αυτό. Προφανώς τότε τα μίνδια δεν υπήρχε μηντιοκρατία, έτσι. Ναι.
Αυτό ήταν Αλγερία. Ώστε έκανα να δείξω το θέμα και να το είχα κάνει πρώτη είδηση. Αλλά η Λουλού έχει ιστορία σαν τη Μαρή. Τα μίντια είπα, είδατε. Να δούμε και τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης τις πρώτες ημέρες που ξέσπασε το σκάνδαλο και έχουν δίκιο και ενίστανται εδώ η τσιγκάνικη κοινότητα, διότι στοχοποιήσανε τους δύο αυτούς ανθρώπους και βγάλαν και την απόφαση. Για περί της αρπαγής εννοώ. Γιατί τα άλλα θα κρυθούν αν υπάρχει εμπορία ή όχι και από ποιον έγινε. Όλοι είμαστε δικαστές. Η αρπαγή, συγγνώμη λίγο. Η αρπαγή που προσπάθησαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πούνε, έπρεπε να έχει στοιχειοτηθεί με κάποια συγκεκριμένη καταγγελία από τη μητέρα τη βιολογική. Μου το αρπάξαν. Το ψάχνει η Ιντερπόλ. Το ψάχνουμε σε όλο τον κόσμο. CNN, BBC. Ξέρετε τι γινόταν στη Λάρισα μέχρι χθες. Πείτε απλά ότι έχασαν την τσίπα τους. Διότι κάποτε τηρούσαν τα προσχήματα. Είναι εδώ το λέτε, μεγαλύτερο γεγονός τηλεοπτικά που έχει γίνει ποτέ στη Λάρισα, κύριε Τερδαφυλόπουλο. Να σας πω κάτι. Κακοποίησαν το Zoogla.gr αποκρύπτοντας ότι αποκάλυψε όλα αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε, εάν τολμούν να το κάνουν σε εμάς αυτό, τι κάνουν στους τσιγκάνους. Αυτό σας λέω μόνο. Σκεφτείτε δηλαδή τι κάνουν σε κατηγορίες ανθρώπων που δεν έχουν δυνατότητα να αμυνθούν όπως ένα μέσο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Μουσική.